φόκους της νέας χρονιάς. Καλή χρονιά. Μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Μια εβδομάδα την οποία διανύουμε, οδεύουμε προς το τέλος της. Ωστόσο, μια καυτή εβδομάδα σε αρκετά και διαφορετικά μέτωπα. Είχαμε νωρίς το απόγευμα τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών με τον ομόλογό του από τα Σκόπια. Στη συζήτηση βεβαίως το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Η συνάντηση αυτή έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ένα θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, το οποίο οδεύει με καταληκτική ημερομηνία τη συνάντηση της 17ης Ιανουαρίου στην Νέα Υόρκη με τον κύριο Νίμιτς. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και η πρόοδος που θα έχει παρουσιαστεί μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή. Ωστόσο, η αισιοδοξία είναι το κυρίαρχο στοιχείο και στα δύο στρατόπεδα, τόσο το ελληνικό όσο και των Σκοπίων. Βεβαίως, εκτός από το σκοπιανό θέμα, στην επικαιρότητα, το πολυνομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται αύριο στην Βουλή, πληστηριασμοί, απεργίες στα επιδόματα των πολυτέκτων, μέσα στα άρθρα τα οποία βρίσκονται στο πολυνομοσχέδιο αυτό. Ένα θέμα το οποίο επίσης θα συζητήσουμε απόψε σε τούτη εδώ την εκπομπή δεν είναι άλλο από την άρση του ασύλου, την αναστολή του ασύλου στον Τούρκο αξιωματικό και τα σχόλια τα οποία έχει προκαλέσει τόσο εντός της χώρας αλλά και στον τύπο, κυρίως τον ευρωπαϊκό. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε απόψε εδώ. Καλεσμένος του Focus είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούτσης. Κύριε Βούτση, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Μαζί μου επίσης οι καλοί συνάδελφοι Αντώνης Δελατόλας από την εφημερίδα Το Ποντίκι. Αντώνη, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και Μανώλης Κοτάκης από την εφημερίδα Εστία. Καλησπέρα. Μανώλη, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Λοιπόν, κύριε Βούτση, θα ξεκινούσα διαφορετικά. Θα ξεκινούσα από το πολυνομοσχέδιο. Ωστόσο, οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στο Σκοπιανό μας αναγκάζουν να ξεκινήσουμε από το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε πλέον τις διμερείς επαφές σε ένα πολύ προχωρημένο επίπεδο. Φαίνεται ότι υπάρχει αισιοδοξία, τουλάχιστον αυτό είναι το μήνυμα το οποίο βγήκε απόψε από το Μακεδονία Παλάς, από τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών με τον ομολογό του των Σκοπίων. Έχουμε και αντιδράσεις στο εσωτερικό, έχουμε και σχόλια. Θα ξεκινήσω ρωτώντας σας, γιατί τέτοια βιάση για το συγκεκριμένο θέμα? Γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια. Και γιατί εφόσον υπάρχει ένας διαφορετικός συσχετισμός πολιτικών δυνάμεων και πολιτικών απόψεων γύρω από αυτά τα ζητήματα μέσα στην ίδια την ΦΥΡΟΜ, τη γειτονική χώρα, είναι μια σοβαρή ευκαιρία η οποία δεν πρέπει να χαθεί. Εγώ είμαι αισιόδοξος, γιατί είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό που αφορά στη σταθερότητα της περιοχής, στο ρόλο των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ψάχνεται και ταυτόχρονα ταλανίζεται από το Brexit, από τους Visegrad, από μεγάλες αστάθειες. Είναι μια γκρίζα ζώνη ακόμα τα Βαλκάνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους δρόμους τους ενεργειακούς ή στους δρόμους του εμπορίου από την Κίνα που μπορούν και πρέπει να περάσουν και να ενώσουν τις άλλες υπήρους με την Ευρώπη. Είναι ένα πολύ σήμαντο ζήτημα, δηλαδή, πολυπαραγοντικό ζήτημα που αφορά σήμερα και τη θέση της χώρας και το ρόλο της χώρας και το ρόλο των Βαλκανίων και την καλή γειτονία που μπορεί να, είναι, να φέρει πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη στην περιοχή. Είμαι αισιόδοξος. Για να έρθει στο προσκήνιο το θέμα, για να ξεκινήσουν οι διμερείς επαφές και να υπάρξει μια πρόοδος ό,τι αφορά την ονομασία. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από την Αθήνα και τα Σκόπια ή υπήρξαν πιέσεις και πόλου? Ενδιαφέρον από παντού και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, από τις γειτονικές χώρες, ενδιαφέρον κανονικό ή και με εισαγωγικά, διότι και η Αλβανία και η Βουλγαρία έχουν ενδιαφέρον ή η Σερβία για δικούς της λόγους, εμπορικούς και άλλους για τη χώρα μας. Ενδιαφέρον υπήρχε πάντοτε για αυτό το ζήτημα μεγάλο. Η αλλαγή η οποία έγινε στις πολιτικές δυνάμεις, στο συσχετισμό, στη ΦΥΡΟΜ, στο εσωτερικό της, έδωσε μια ρεαλιστική βάση για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε το μακεδονικό πλέον να μην είναι ένα ζήτημα
έξω από, από το αυτονόητο για να λυθεί, αλλά πιστεύω στο πλαίσιο του αυτονόητου. Κάνατε μία επισήμανση για τη σταθερότητα στην περιοχή και πράγματι είναι έτσι και μπορεί αυτό να το καταλάβει κανείς βλέποντας και αρθρογραφία αλλά και τοποθετήσεις ηγετών στην περιοχή. Ωστόσο, εικάζεται και λέγεται ότι η κύρια πίεση ήταν από τους Αμερικανούς και νομίζω σε έναν βαθμό το υπενήχθηκε και ο συνάδελφος αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι σαφές, το γνωρίζουμε όλοι μας, ότι το ΝΑΤΟ, η εκκρεμότητα που υπήρχε από το 2008 για την Φύρουμ, ενδιαφερόταν πάρα πολύ και ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Είναι σαφές επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σας επαναλαμβάνω, για τα Δυτικά Βαλκάνια και όχι μόνο, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να εξισορροπήσει και εντυπώσεις αλλά και συσχετισμούς στο εσωτερικό της, καθώς πρέπει να επιλύσει ζητήματα αρχιτεκτονικής και άλλα. Και είναι σαφές επίσης πως η σταθερότητα στην περιοχή έχει διακυβευτεί σοβαρά από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια, από την αβεβαιότητα και τη μετάβαση στην οποία βρίσκεται η Τουρκία του Ερντογάν. Και άρα κάποια πράγματα τα οποία μπορούσαν θεωρητικά να συζητιώνται και να μένουν στον χρόνο των πανδαμάτων για να λυθούν, όλοι αυτοί οι παράγοντες τα φέρνουν πολύ κοντά με έναν επιτακτικό τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Στο ερώτημα γιατί τόση βιάση του Πάνου Χαρίτου, είπατε έχουμε καθυστερήσει. Εμείς έχουμε καθυστερήσει. Το 2007 φτάσαμε στη μέση της διαδρομής. Δηλαδή, από το 2007 και μετά, οι κυβερνήσεις από τότε και μετά μετακινήθηκαν στην γραμμή σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό εναντί όλων. Αν υπάρχει κάποιος που βιάζεται και εν πάση περιπτώσει είναι ο επισπέδων, έπρεπε να είναι ο επισπέδων, αυτός πρέπει να είναι οι γείτονες Σκοπιανοί, όχι εμείς. Αυτό εννοούσα, ότι έχουμε καθυστερήσει όλη την περιοχή. Διότι εμείς ό,τι να το υποστούμε, μέχρι στιγμής το υπέστημεν. Μακεδονία τους λένε οι Αμερικανοί. Μακεδονία τους λένε οι Ρώσοι. Νομίζω και οι Κινέζοι, έτσι δεν είναι. Αν δεν βρεθεί λύση, το πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς. Σας είπα ότι... Άλλοι το έχουν. Σας είπα ότι έχουμε πραγματικά ως υπεύθυνες δυνάμεις, καθένας το ρόλο του, η Ελλάδα σε εξέχοντα ρόλο, επειδή ήμασταν το 10ο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ισότιμο μέλος, έχουμε τα δικά μας ενδιαφέροντα και τις δικές μας ευθύνες και πρέπει να είμαστε επισπεύδοντες, και όταν είπα ότι έχουμε καθυστερήσει, εννοούσα το σύνολο των παραγόντων της περιοχής. Βλέπετε και στην Αλβανία, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχουν κάποιες θετικές μετακινήσεις, με αντίβαρα βεβαίως, δεν γίνονται εύκολα, σε αυτονόητες θέσεις που θα διευκολύνουν και εκεί την έναρξη μιας συζήτησης και τη δρομολόγηση του οδικού χάρτη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι ακόμα επ' αυτού. Μόνο είστε πρόεδρος του Κοινοβουλίου, έχετε πάντοτε το θάρρος της γνώμης σας να σχολιάζετε, εάν απαιτείτε, το πώς αποδίδει η κυβέρνηση ακόμα και όταν χειρίζεται κορυφαία θέματα. Σήμερα γίναμε μάρτυρες δύο πολύ συγκεκριμένων περιστατικών. Από τη μία, πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών το πρωί έλεγαν ότι η Εκκλησία ταυτίζεται με τη Χρυσή Αυγή. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός το βράδυ με την επιστολή του στον Αρχιεπίσκοπο είπε προσβλέπω. Προσβλέπω ποιος, προς ποιους, προς τους Χρυσαυγίτες της Εκκλησίας εντός εισαγωγικών. Το προηγούμενο διάστημα επίσης ο Υπουργός Άμυνας είπε Βουκουρέστη, άρα και γεωγραφικός προσδιορισμός. Σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματός του είπε ότι εγώ δεν δέχομαι γεωγραφικό προσδιορισμό, ούτε Άπερ, ούτε Νέα Μακεδονία, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι εικόνα κυβέρνησης αυτή. Ναι, διότι ναι. Δεν γίνεται δυνατόν το πρωί το Υπουργείο Εξωτερικών να λέει τους Μητροπολίτες Χρυσαυγίτες, το βράδυ ο Πρωθυπουργός προσβλέπω σε εσάς. Προχτές ο Υπουργός Άμυνας, σύνθετη ονομασία, σήμερα όχι σύνθετη ονομασία. Κύριε Κοτάκη, θέλω να είμαι ευθύς. Ναι. Πράγματι, είναι εικόνα κυβέρνησης η οποία τολμάει σε πολύ δύσκολα θέματα τα οποία για χρόνια είχαν μείνει στο ράφι και δεν επιλύονται, να βάζει το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλιων και να προσπαθεί με αντιφάσεις, με διαφορετικές διαδρομές ή και προσλαμβάνουσες, να επιλύσει και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα τέτοια ζητήματα. Σας υπενθυμίζω, επειδή είστε έγκριτος όπως και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι και έχετε παρακολουθήσει, και για το Κυπριακό έγινε μια εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια και στην πρώτη φάση της Γενέβης και ύστερα στην Ελβετία, με την ελληνική πλευρά προφανώς και με την κυπριακή πλευρά, σε τέτοιου είδους όπως τις ονομάζεται αντιφάσεις ή διαφορετικές οπτικές, να περιπίπτουν κάποιες στιγμές, διότι είναι φυσικό ότι όταν κανείς τολμάει, επαναλαμβάνω, να ανοίξει για να λυθούν θέματα, αυτά είναι φυσιολογικά. Όταν έρθουν στον κανονικό τους δρόμο, στη δρομολόγησή τους για συνεννόηση πλέον των δύο κρατών
ευθέως, των δύο μερών ευθέως, και όταν έρθουν να συζητηθούν στην ελληνική πολιτική ζωή, να πάρει την ευθύνη της κυβέρνηση, να νομοθετήσει η Βουλή κτλ., είναι σαφές ότι αυτού του τύπου οι αντιφάσεις ή οι διαφορετικές εικόνες όπως περιγράψατε θα έχουν απομειωθεί μέχρι εξαφανίσεως. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Ο κύριος Καμένος σήμερα είπε ότι θα πρέπει, εφόσον υπάρχει σύνθετη ονομασία και χρήση του όρου Μακεδονία, που από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει η χρήση του όρου Μακεδονία, αυτό είπε άλλωστε και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός. Αυτό είναι άλλο πρωτοφανές, να μαθαίνουμε από τους έξω τι δεχόμαστε. Σε μια συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι 24 της τηλεόρασης της Φίρομ. Εφόσον υπάρχει αυτό ως δεδομένο, θα πρέπει να έχουμε σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση εσείς? Έχει ήδη συνεννοηθεί με τον Πρωθυπουργό κύριος Καημένος. Είναι μια πολιτική δύναμη με την οποία συνεργάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και συναποτελούμε την κυβέρνηση. Έχει γίνει ήδη συνεννόηση, η οποία θα προχωρήσει παράλληλα και με το κατά πόσον θα προχωράει η διαπραγμάτευση, η οποία είναι φανερό ότι γίνεται από κάποιες θέσεις για να φτάσουμε ενδεχομένως σε μια άλλη θέση κοινή. Δεν είναι δηλαδή κάτι τελειωμένο και γι' αυτό δεν συμφωνώ κιόλας ότι με τη διαρροή αυτή που έγινε μάθαμε κάτι σε σχέση. Δεν έχει δοθεί οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Έχει επισημανθεί ότι υπάρχει μία διάθεση και από τις δύο πλευρές να βρεθεί ένας κοινός τόπος σε σύνθετη ονομασία όπως εγώ εκτιμώ. Πιστεύω πως δεν θα υπάρχει πρόβλημα ενδοκυβερνητικό. Σε κάθε περίπτωση, και σε αυτό είμαι σαφής, δεν υπάρχει πρόβλημα έκφρασης δυσπιστίας ή δεδηλωμένη στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα. Να μπούμε λίγο σημαντικά αυτά τα διαδικαστικά. Να μπούμε λίγο στην ουσία. Η εθνική θέση το 2008 μιλούσε για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Δεν έχω δει αναφορά σε αυτό από την κυβέρνηση. Έχει αλλάξει αυτό το σημείο? Δεν νομίζω ότι μπορούμε δημόσια να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, πόσο μάλλον που εγώ δεν είμαι αρμόδιος για να τα συζητήσω. Σκεπτόμενος δυνατά αυτή τη στιγμή και εντελώς ατομικά όπως μιλάμε, θα σας έλεγα ότι κάθε ονομασία έχει τα υπέρ και τα κατά, είτε γεωγραφικές είτε χρονολογικές, τα άνω, κάτω, βόρεια, είτε όλοι μαζί η ονομασία που είναι μια λύση. Ο κύριος Κοτάκης πριν από λίγες μέρες στην εφημερίδα του είχε ένα πρωτοσέλιδο που παρέπεμπε σε αυτό, που πιθανώς να βοηθάει και στον προσδιορισμό της υπηκότητας και της ηθαγένειας με μία φράση που να μην δημιουργεί προβλήματα και στο μέλλον. Προφανώς γίνεται μία συζήτηση σε όλο αυτό το πεδίο. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο και δεν θα έλεγα και κάτι περισσότερο πέραν αυτών που σας είπα. Κάθε μία όμως ονομασία έχει τα σύν και τα πλήν. Και μην το αναλύσουμε, ναι. Αντιλαμβάνεστε δημοσίως. Είπατε για τη δεδηλωμένη. Κοιτάξτε, επειδή γνωριζόμαστε και καμιά 32 χρόνια, βέβαια είστε πρόεδρος Βουλής και έχει πολύ ενδιαφέρον μια τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό. Ένα εθνικό θέμα είναι πάνω από τις πολιτικές σκοπιμότητες. Ο κόσμος που ακούει αυτό το υιοθετεί. Έτσι νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία. Ωστόσο, δεν έχει και πολύ παράξενα ή αντιφατικά να λέει η αξιωματική αντιπολίτευση ότι okay, εμείς σας συνδράμουμε, αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει ενιαία θέση. Εάν δεν υπάρχει ενιαία θέση στο θέμα αυτό, εάν δεν υπάρξει, συμφωνώ ότι τώρα διαμορφώνεται ακόμα, δεν είναι ένα ζήτημα ότι υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας και δεν, με ένα εθνικό θέμα πάει με διαφορετική άποψη. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Το οποίο θα αποτιμηθεί σαν τέτοιο, αλλά το οποίο όμως δεν συγκροτεί συνταγματικό ή θεσμικό ζήτημα άρσης και απώλειας της δεδηλωμένης. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Δηλαδή, το Σύνταγμα πρέπει να γνωρίζετε, έχει διαφορετική διαδικασία για την διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης και διαφορετική διαδικασία για την δυσπιστία. Δηλαδή, στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας και μόνο τότε και εφόσον ληφθεί πλειοψηφία επ' αυτού, τεκμέρεται η απώλεια της δεδηλωμένης. Δεν τεκμέρεται όπως πολλοί
συνταγματολογούντες, επιτρέψτε μου να πω, λένε κατά καιρούς ότι το άρθρο τάδε δεν ψηφίστηκε για τη Σαρία προχθές ή για τους ψυχικά ασθενείς ή για το σύμφωνο Συμβίους. Δεν ψηφίστηκε με 151, μπαίνει θέμα δεδηλωμένης. Τι νοείται, θα εκτιμηθεί, κύριε Βούτση? Τι? Πάει θα, αποτιμηθεί, πρόταση... θα αποτιμηθεί. Θα αποτιμηθεί, συγγνώμη. Ναι. Δεν είπα θα εκτιμηθεί. Ναι, ναι. Είπα θα αποτιμηθεί. Θα αποτιμηθεί στο δημόσιο χώρο, στην πολιτική ζωή του τόπου. Δηλαδή, αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σενάριο που εγώ δεν το βλέπω. Δηλαδή, να υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία στη Βουλή, η οποία να μην συγκροτείται καταρχήν από τις δύο συγκυβερνώσεις δυνάμεις, θα αποτιμηθεί σαν ένα πολιτικό γεγονός. Δεν συγκροτεί όμως, επαναλαμβάνω, με συγχωρείτε, δεν συγκροτεί. Τεκμήριο όπως η Νέα Δημοκρατία. Απόλυες δεδηλωμένες. Βεβαίως. Όπως η αξιωματική αντιπολίτευση, επειδή έχει πολύ σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα ως κόμμα, θέλει ας πούμε να το βάλει σε πρώτο επίπεδο στο δημόσιο διάλογο. Δεν πρόκειται να πούμε κάτι. Βεβαίως. Προφανές και μπορεί να υπάρχει ζήτημα δεδηλωμένης όταν διαχειρίζεις ένα εθνικό θέμα. Δεν είναι το πρώτο που σκέφτεσαι, αν και η προϊστορία έχει δείξει ότι υπάρχει. Δηλαδή τον Αύγουστο του 2015, όταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε, πήγατε σε εκλογές. Δεν μπορούσατε να συνεχίσετε να κυβερνάτε με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένα κορυφαίο θέμα. Όπως και το Σκοπιανό, είναι ένα κορυφαίο θέμα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά γι' αυτό είπα, θα αποτιμηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα πια δεν είναι η δεδηλωμένη. Αλλά αυτό θα το δούμε μετά ενδεχομένως. Αλλά η σοβαρότητα της κυβέρνησης όταν απευθύνεται στον ελληνικό λαό και του ζητάει να δώσει συνένεση, όχι μόνο στο κοινοβούλιο, ψυχική συνένεση για ένα θέμα που αφορά την ταυτότητά του και την υπερηφάνεια του μετά από 8 χρόνια από σφαλιάρες, επιτρέψτε μου να πω, που τρώει διαστηρώμενος στα διεθνή φόρα ως λαός τεμπέλης, διεφθαρμένος. Δηλαδή, μας τα πήρατε όλα, θα μας πείτε και ποιοι είμαστε. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνεται ο πολίτης. Το ερώτημα λοιπόν είναι. Όχι, έχετε τη σοβαρότητα. Πρώτον, η κυβέρνηση το διαχειρίζεται με τη σοβαρότητα που πρέπει με αυτές τις αντιφάσεις τις οποίες μας παραδεχτείτε και εσείς ο ίδιος, και συμφωνείτε με την άποψη του Υπουργού των Εξωτερικών που λέει ότι θα έχουμε πλειοψηφία βουλευτών και όχι πλειοψηφία κομμάτων στο Κοινοβούλιο? Πρώτον, πιστεύω πως η κυβέρνηση το χειρίζεται με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, επάρκεια, και αυτό θα φανεί και θα αποτιμηθεί και στο τέλος αυτής της συζήτησης. Δεύτερον, συμφωνώ με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε για πλειοψηφία, ευρεία πλειοψηφία κοινοβουλευτική, χωρίς να συμπληρώσει, όπως εσείς συμπληρώσατε τώρα, ότι δεν θα είναι και των κομμάτων της κυβέρνησης. Αυτό βγήκε εξ αντιθέσεως και εξ αντανακλάσεως και τα λοιπά. Και το θέσατε εσείς. Εδώ είμαστε, τον ακούσαμε. Εδώ είμαστε, ναι. Λοιπόν, θα υπάρξει ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία του θέματος. Τρίτον, ο ελληνικός λαός, δεν συμφωνώ μαζί σας κύριε Κοντάκη, ότι πέραν του πρώτου διαστήματος όπου ατυχείς και υπονομευτικοί χειρισμοί για την χώρα μας οδήγησαν σε μια πολύ κακή προπαγάνδα, έτσι ώστε με το πρώτο μνημόνιο να μπουν στο δρόμο η εξόφληση των γερμανογαλλικών τραπεζών, όπως παραδέχθηκε και ο κύριος Ντάισεμπλουμ, και να λένε περί τεμπέλιδων κτλ. Δεν συμφωνώ μαζί σας ότι το υπόλοιπο διάστημα αυτού του μεγάλου πολέμου του οκταετούς στο οποίο βρεθήκαμε έχει φάει σφαλιάρες και βρίσκεται υποβαθμισμένος στο διεθνές στερέωμα. Με συγχωρείτε, τώρα ίσα, ο κύριος Ντάισεμπλουμ έλεγε ότι στα ποτά και στις... Ναι, ναι. Στα υπόλοιπα δεν τρώγαμε. Πριν από 2 χρόνια έγινε αυτό, το ενημερώνω σας. Θυμάστε πόσο γρήγορα, ναι, και με ποιο τρόπο το πήρε πίσω, και τα θυμάστε αυτά, και άλλωστε ναι, και ο ίδιος είπε άλλα πράγματα. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι για τη χώρα μας ειδικά, ακριβώς, και δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη βοηθούσης, θα παρεξηγιόμουν, ακριβώς διότι η κατάσταση στην περιοχή είναι αυτή που είναι, εδώ ναι, όλα τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή υπήρξε το προσφυγικό μεταναστευτικό και μας κλείσαν τα σύνορα, κύριε Κοντάκη. Έχουμε κλειστά σύνορα. Έτσι, αυτό είναι χαστούκι, αλλά είναι χαστούκι για το οποίο ντρέπονται αυτοί οι οποίοι το ανεχθήκαν και το ανέχονται, οι ηγετικοί κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συγκρατούμε αυτή την κατάσταση στα όρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Γενέβης, της Συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας κλπ. Ακριβώς επειδή είναι πόλος σταθερότητας η χώρα, αυτό έχει αποδειχθεί και από το διπλασιασμό του τουριστικού ρεύματος από τα τρίγωνα με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, με τη θέση μας για τους Παλαιστίνιους, με
με την συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία, που επαναλαμβάνω είναι σε μια μετάβαση ως προς τη διεθνή κοινότητα, πιστεύω ότι τη χάνει, αν όχι του θαυμασμού και της αποθέωσης, πάντως μιας πολύ καλής εικόνας και γνώμης στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Και επιτρέψτε μου να πω, γνωρίζετε, εγώ ποτέ προσωπικά δεν αναφέρομαι, και ο ρόλος του Πρωθυπουργού σε αυτό, είδαμε και προχθές που είναι η συζήτηση ξανά, η πέμπτη συνάντηση των χωρών του Νότου, και ο ρόλος του Πρωθυπουργού σε μια τέτοια διεθνή υπόσταση και θέση της χώρας, η βοήθεια την οποία έχει δώσει με τις ενέργειές του είναι σημαντική. Άρα δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα ταυτοτικής απαξίωσης και ας πούμε θα πρέπει να σηκώσει το κεφάλι ο ελληνικός λαός. Το ζήτημα είναι πώς, μια φράση μόνο πάνω με συγχωρείς. Ναι, ναι. Πώς αισθανόμαστε, είναι όχι πώς μας βλέπουν πλέον. Το λέω αυτό γιατί μιλάω συνέχεια με κόσμο, με τους αναγνώστες, και μου λένε θα μας πληστηριάσουν ή θα αποπειραθούν να πληστηριάσουν τα σπίτια. Να πληστηριάσουν, και την ιστορία μας όμως. Να μας πούν και από πού ερχόμαστε. Να γίνεται διαρροή σε αλβανικούς. Είναι λάθος ανάγνωση αυτή. Ναι, βεβαίως, αλλά είναι ανάγνωση, κύριε Πρόεδρε. Να γίνεται διαρροή σε αλβανικούς ιστότοπους από ελληνικές πηγές. Πώς θα ονομάζονται. Αναγνώστες δεν έλα. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Η δική σου είναι διαφορετικό το ανάγνωση. Κύριε Κοντάκη, πόσες Μακεδονίες υπήρχαν, θέλετε να συζητήσουμε επί της ουσίας. Θέλετε να συζητήσουμε επί της ουσίας. Η ελληνική Μακεδονία ήταν και είναι. Η ελληνική Μακεδονία ήταν και είναι μία και είναι η ελληνική, ναι. Η ελληνική Μακεδονία. Και υπάρχει και η Μακεδονία του Πειραιέν γεωγραφικά και η Μακεδονία η Σλάβικη, και όλα αυτά κρίθηκαν πριν πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζετε πολύ καλά στο Βουκουρέστι, στις συνθήκες που γίναν και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κανένα πέπλο μυστηρίου πάνω σε αυτό. Πρόεδρε μου, επιτρέψτε μου να σας πω. Από εκεί και πέρα οι άλλοι κάναν τα λυτρωτικά. Το Σύνταγμα, τους Μεγάλους Αλεξάνδρους. Προσπαθεί. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Βεβαίως και είναι. Και δεν επαναλαμβάνω, επ' αυτών έχουν γίνει ήδη βήματα και είναι προφανές ότι το πακέτο δεν θα αφορά το όνομα. Θα περιλαμβάνει και αυτά. Θα περιλαμβάνει και μια διαφορετική συμπεριφορά. Άρα δεν εκπληστηριάζεται η ταυτότητά μας. Επιτρέψτε μου. Διότι όταν διαβάζουν οι Έλληνες διαρροές σε αλβανικούς ιστότοπους από ελληνικές πηγές, και μάλιστα δεν διαψεύδεται αυτό ότι είναι από ελληνικές πηγές, για το ποια θα είναι η εθνικότητα των κατοίκων του νέου κράτους. Μακεδονική, δηλαδή θα αναγνωρίσουμε στην πραγματικότητα μακεδονικό έθνος. Γιατί και, προτρέχετε. Και μέσα. Γιατί δεν το διαψεύδετε. Γι' αυτό προτρέχω. Δεν γίνεται. Και μέσα επίσης ορίζεται πώς θα ονομάζονται και οι Μακεδόνες στη Βόρεια Ελλάδα. Θα μας επιτρέπετε κι εμείς. Ζήτω. Να ονομαζόμαστε Μακεδόνες της Ελλάδας. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Κύριε Κοτάκη. Με συγχωρείτε. Κύριε Κοτάκη, περάσανε πολλά χρόνια που αυτά όλα έχουν μέσα στην ιστορικότητά τους και στις διεθνείς εξελίξεις και στην παγκοσμιότητα και στην κατάσταση των Βαλκανίων σήμερα, έχουν πάρει τη διαφορετική του σημασία από την ένταση που είχαν το 90, το 91, το 92, το 93. Περάσαν πολλά χρόνια και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και έχουν αλλάξει σε κατεύθυνση που πρέπει να επιδιορθώσουμε καταστάσεις. Δεν αλλάζει εθνική συζήτηση εύκολα, κύριε Πρόεδρε. Διότι, αν θυμάστε, όταν γινόταν αυτή η συζήτηση, έγινε με αφορμή τη διάλυση μιας γειτονικής χώρας στα 7. Έτσι, και την ανατροπή που έγινε και στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, την πλήρη αποσταθεροποίηση αυτών των περιοχών, την παραγωγή 1,5 εκατομμυρίου ροών προσφυγικών μεταναστευτικών από εδώ και άλλο τόσο από την Ιταλία, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχει, η ίδια η Κίνα σήμερα έχει αποκτήσει ένα διαφορετικό ρόλο παγκοσμίως. Γιατί αναφέρομαι εκεί, το έχετε αντιληφθεί. Διότι σας είπα προηγούμενα, ευθύτατα για οικονομικούς, εμπορικούς, παραγωγικούς λόγους, πολύ σημαντικούς, και το γνωρίζετε αυτό. Για να τρέξουμε λίγο την κουβέντα, θα μου επιτρέψετε. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Τα οποία επανανοηματοδοτούν αυτή τη συζήτηση. Ωραία, ας συμφωνήσουμε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα και να τα δούμε γεωπολιτικά. Η χάρη που μας ζητείτε λοιπόν γεωπολιτικά δεν είναι να βάλουμε τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, είναι να βάλουμε τις αμερικανικές βάσεις στο ΝΑΤΟ. Γιατί στην πραγματικότητα η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ είναι κυρίως μια αντιρωσική κίνηση και δευτερευόντως φιλοδυτική. Αν αυτό εξυπηρετεί το εθνικό μας συμφέρον, να την κάνουμε, κύριε Πρόεδρε. Αλλά να πάρουμε τα ανταλλάγματα που μας αξίζουν στην αξιοπρέπεια του αυτού. Εντάξει, δεν θα παρέμβω καθόλου στη δικιά σας εκτίμηση, έτσι όπως σας άρεσε.
Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ σας είπα ευθύτατα ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα με πολύ σοβαρές πλευρές που αφορά και εμάς πολύ σημαντικά, διότι είναι η βασική χώρα, δείτε τόσα χρόνια πώς ήμασταν. Τώρα ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι γίνεται εκεί πέρα από πλευράς εμπορίου, εταιριών, καζίνο, ό,τι θέλετε κτλ. Έχει σταματήσει, εμείς ως φοιτητές πηγαίναμε, εγώ είμαι μεγαλύτερος από όλους σας, περνάγαμε με το σιδηρόδρομο ανάμεσα και πηγαίναμε στην Ευρώπη. Όλοι οι οποίοι έρχονται τώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα, από όλες τις πλευρές του κόσμου, λένε παιδιά, θέλουμε Θριάσιο που να πηγαίνει Μόναχο. Να σας το πω έτσι. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα αυτά, πολύ πέραν αυτού που θέτεται περί των αμερικάνικων βάσεων στη Φύρωμα, ας πούμε, κτλ. Πολύ πέραν. Καταλάβετε. Νομίζω ότι το είναι κομμάτι των διαφορετικών προσεγγίσεων. Και αυτά και άλλα. Θριάσιο και Μόναχο πάνε και χωρίς να τα γνωρίζετε. Α, καλά. Νομίζω ότι το κομμάτι των διαφορετικών προσεγγίσεων σε ό,τι αφορά το θέμα της ονομασίας τέθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι που λέγεται Σκοπιανό. Είχαμε την παρέμβαση της Εκκλησίας. Είχαμε μία απόφαση της Ιεράς Συνόδου, είχαμε μία ανακοίνωση, είχαμε μία επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, είχαμε μία απαντητική επιστολή από τον Πρωθυπουργό προς τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο. Εύλογο το ερώτημα. Η κυβέρνηση ενδεχομένως να θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές μέχρι πού τοποθετείται κάποιος και πού σταματάει να παίρνει μία δημόσια θέση ή να συγκαλεί την Ιερά Σύνοδο για να αποφασίσει επί του ζητήματος. Γιατί όμως, δηλαδή όπως το συζητάμε εμείς εδώ μέσα τώρα, όπως το συζητάτε φαντάζομαι και σας ρωτάει ο κόσμος κάποιοι στον δρόμο ότι τελικά εκεί τι θα γίνει, θα είναι Μακεδονία, δεν θα είναι Μακεδονία, θα είναι άνω, κάτω. Η Εκκλησία δυστυχώς είναι για κάπου 120 τόσες χώρες εδώ και πολλά χρόνια σε όλο τον κόσμο, έτσι, δυστυχώς. Μόνο εμείς το λέμε και φεύγουμε από τους αγώνες όταν... Η Εκκλησία γιατί δεν θα έπρεπε να πάρει θέση υπό αυτού. Η Εκκλησία μπορεί να έχει τις απόψεις της για οποιοδήποτε ζήτημα. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί και νομίζω πως δεν θα το κάνει και στην παρούσα φάση. Γι' αυτό συμφωνώ με το πνεύμα του Πρωθυπουργού στην αντιμετώπιση του θέματος να συνεγείρει το πίμνιον που έχει αναφορά στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία για την διεκδίκηση, υποστήριξη, αντίσταση ή υπονόμευση μιας θέσης την οποία θα πάρει η πολιτική τάξη της χώρας, δηλαδή η κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα εμπλακούν. Από εκεί και πέρα μπορεί να συζητάει οποιοδήποτε ζήτημα και να το σπουδαιολογεί όσο πιστεύει. Αλλά για αυτά τα ζητήματα αντιλαμβάνεστε πως όλοι πλέον κρινόμαστε στο δημόσιο χώρο. Και η Εκκλησία δηλαδή πλέον αφού παίρνει πολιτική θέση ή κάνει πολιτική εκτίμηση βρίσκεται στο πεδίο της κριτικής από οποιονδήποτε που κριτικάρει αυτή τη θέση κατά πόσον συνάδει, συναρμονίζεται, βοηθάει σε αυτή τη φάση. Εγώ δηλαδή δεν συμφωνώ μαζί της, είναι σαφές. Πολύ ωραία θα ήταν όλη αυτή η τοποθέτηση να έχει δοθεί στη διαρροή την κυβερνητική χωρίς την πρώτη παράγραφο που έλεγε για ταύτιση με τη Χρυσή Αυγή, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν και ανεδής και ανιστόρητη και δεν χρειαζόταν. Η τοποθέτηση νομίζω του Προέδρου σε ό,τι με αφορά, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και σε αυτό ήταν το πνεύμα και του Αρχιεπισκόπου. Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι έχουμε τις απόψεις μας, δεν πάμε σε συλλαλητήρια, αλλά διατυπώνουμε τη γνώμη μας ελεύθερα. Αν μέναμε στο επίπεδο του Αρχιεπισκόπου, κύριε Πρόεδρε, και του Πρωθυπουργού, η κατάσταση δεν θα είχε πάλι τη μορφή που πήρε. Εντάξει, σας επαναλαμβάνω. Για τα δύσκολα θέματα υπάρχουν αρκετές φορές και ακραίες οριακές τοποθετήσεις, οι οποίες στην αρχή δυσκολεύουν, ύστερα εξισορροπούν. Έχει συμβεί πολλές φορές. Δεν είναι ανάγκη να το να μιλήσει. Άλλο, η Εκκλησία δίνεται εντύπωση, εγώ είμαι και άλλου δόγματος, καθολικός. Βεβαίως. Ναι, το γνωρίζουμε. Ναι, δεν έχει πρωτοστατήσει, εσύ Μανώλη που είσαι και μονάχος, δεν έχει πρωτοστατήσει στα συλλαγητήρια. Το πρώτο συλλαγητήριο, θυμίζω και για τον κόσμο, γιατί τα θέματα των Σκοπίων, της Μακεδονίας κλπ. Το έκανε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Γερός Κοσμόπουλος. Όντως. Έτσι. Και τελείωσαν τα συλλαγητήρια. Με παράγοντες οι οποίοι τώρα σε αρθρογραφία τους, την οποία προσέχω, δεν παρακολουθώ αυτό το ζήτημα τόσα χρόνια, έχουν μετατοπιστεί στη βάση των αναγκών της περίοδου και της νέας φάσης και των συσχετισμών απόψεων που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, όσοι γνωρίζουν για ποιους αναφέρω. Ναι, έχεις δίκιο. Θα προσθέσω το εξής μόνο. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε δίκιο και ευτυχώς το κατάλαβε ο Πρωθυπουργός.
για το γεγονός ότι η Εκκλησία έχει ένομο συμφέρον σε αυτή την υπόθεση, όχι στο σκέλος αορίστως εξωτερικής πολιτικής, αλλά στο ζήτημα της αυτοαποκαλούμενος σχισματικής εντός εισαγωγικών Μακεδονικής Εκκλησίας. Όσοι γνωρίζουμε ως Μακεδονομάχη που με πειράζει, Αντώνη, το καλά την ιστορία του Μακεδονικού και έχουμε διαβάσει Ιώνα Δραγούμη, Μαρτύρων και Ηρώων αίμα, θα διαπιστώσουμε, θα ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής για να καταληφθεί η ελληνική Μακεδονία από τους Βουλγάρους γινόταν μέσω της Βουλγαρικής Εξαρχίας που είχε αυτονομηθεί τότε, όπως επιχειρεί να κάνει τώρα η Σκοπιανή Εκκλησία, έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κατά συνέπεια, πράγματι έχει ένομο συμφέρον ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Κύριε Κοντάκη, να σας πω ότι εγώ, παρότι γνωρίζω αυτή την υπόθεση, πιστεύω πως η θέση της Εκκλησίας είναι περισσότερο μια θέση μετάβασης, ναι, από μια αρχική και ιστορικά διαμορφωμένη σε προηγούμενη φάση θέση σε μια πιο ρεαλιστική, σύγχρονη και ας πούμε συγκλίνουσα με την πολιτική τάξη της χώρας και πολύ λιγότερο ορμόμενη από ένομο συμφέρον σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Αλλά αυτό είναι εκτίμηση. Όλο το παιχνίδι στα Βαλκάνια γίνεται μέσα από τις θρησκείες. Βλέπετε τι γίνεται στη Θράκη με τους Μουφτίδες, βλέπετε τι γίνεται στα Σκόπια με αυτή την εκκλησία. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όλο το παιχνίδι στα Βαλκάνια και πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να μην γίνουν τα Βαλκάνια ούτε ζώνη, ειδική οικονομική ζώνη, ούτε αποικιακή κατάσταση μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ανάγκη από οξυγόνο και από πρωταγωνιστικό ρόλο των Βαλκανίων συνολικά, διότι είναι το υπογάστριο που έχει σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα λοιπόν εκεί είναι το θέμα. Ούτε στους μουφτίδες, ούτε στους τέτοιους, κατά τη γνώμη. Λοιπόν, νομίζω κλείσαμε με το Σκοπιανό. Ήδη δαπανίσαμε ένα μεγάλο. Δεν καταφέραμε να μας βαφτίσει κανένα όνομα, οπότε. Δεν πειράζει. Όμως οι θέσεις του ήταν, έχουν ενδιαφέρον. Ιδίως η τελευταία για την Εκκλησία την παρατηρώ με πολύ ενδιαφέρον. Δεν το επιχείρησα πάντως καν αυτό, γιατί θεωρούσα δεδομένο ότι δεν έχει νόημα. Εγώ θα βγάλουμε, δεν θα βγάλουμε κάποια. Τι θα γίνει το Σύνταγμα για την Εκκλησία, μιας και το αναφέρουμε. Δεν ξέρω αν θέλει να μας πει ο Πρόεδρος. Όταν ξεκινήσει η συζήτηση που θα ξεκινήσει μέσα στην Τρίτη Σύνοδο. Δηλαδή σε αυτή που διανύουμε τώρα. Βέβαια. Διότι η Τέταρτη θα είναι προεκλογική εκ των πραγμάτων, το αντιλαμβάνεστε. Και ως εκ τούτου θα ήταν λάθος να ξεκινάγαμε, κατά τη γνώμη μου, στην Τέταρτη Σύνοδο ένα κορυφαίο ζήτημα, γύρω από το οποίο προφανώς θα γίνει συνολική συζήτηση εν ώψη της Ελλάδας του 2021. Δηλαδή των 200 χρόνων, δηλαδή της Ελλάδας μετά τα μνημόνια. Είναι κορυφαίο ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε, προσδιορίζετε μήνα, σας έχει ενημερώσει η κυβέρνηση. Όχι. Δεν μπορώ να προσδιορίσω. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Το είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, αν προσέξατε, στο εναρκτήριο, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν μέσα στην ατζέντα των θεμάτων, που είναι απολύτως εύλογο. Είναι δέσμευση δύο φορές και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Ήταν έτοιμη ιδέα, αν θυμάστε, αυτή η προκατακτική φάση της αναθεώρησης και το 2014 όταν έπεσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Ήταν ο κύριος Παυλόπουλος, επικεφαλής της Επιτροπής, που θα φέρνανε τα πρώτα συμπεράσματα. Δεν έχουμε δικαίωμα να μην το κάνουμε αυτό. Σας είμαι πάρα πολύ ευθύς. Αυτή η συζήτηση θα ανοίξει σε όλα τα ζητήματα. Και ελπίζω, ας πούμε, να. Λοιπόν, φύγαμε στο επόμενο θέμα μας. Πάμε στο πολυνομοσχέδιο. Ναι. Πρόεδρος της Βουλής. Πληστηριασμοί. Ένα πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει μέσα ρυθμίσεις για τις απεργίες, τα κοινωνικά επιδόματα. 620 σελίδες, αν θυμάμαι καλά. Πόσο εύπεπτο είναι αυτό το πολυνομοσχέδιο για κάποιον ο οποίος προέρχεται από την αριστερά, για κάποιον ο οποίος ως τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είχε τοποθετηθεί στο παρελθόν για αυτού του είδους τα ζητήματα? Για την αριστερά που αναβαπτίστηκε το Σεπτέμβρη του 2015 στην ψήφο των συμπολιτών μας, αφού κάναμε την επιλογή ότι πάμε σε συμφωνία που θα εμπεριέχει και μνημονιακές προφανώς δεσμεύσεις, αλλά κατά τη γνώμη μας με ορατό το σημείο της εξόδου, για αυτή την αριστερά για την οποία μιλάμε και στην οποία προφανώς ανήκω, σας λέω ότι μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά είναι μια πρόκληση την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε θετικά, διότι είναι ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο εμπεριέχει και πάρα πολλές θετικές ρυθμίσεις, πάρα πολλές θετικές ρυθμίσεις και έξω από πιέσεις, είτε μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για δεκαετίες στην Ελλάδα, το κτηματολόγιο παραδείγματος χάρη, έτσι σας το αναφέρω, όπως και πολλά άλλα θέματα. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι η συζήτηση η οποία εξελίσσεται, και θα πρότεινα και στους ακροατές να την παρακολουθήσουν,
διότι εξελίσσεται ήδη από χθες, ας πούμε, το μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι διευκρινίζει και τα ζητήματα στα οποία έχει δημιουργηθεί μια αχλή ή είναι προβληματικά ή δεν είναι προβληματικά, διευκρινίζονται κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Να σας πω ότι έχει μεγάλη σημασία ότι αυτή τη συζήτηση την κάνουμε μία εβδομάδα. Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή αναρτήθηκε το νομοσχέδιο την Τρίτη και θα κλείσει με Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, το βράδυ με ψηφοφορία. Δεν πάμε με ένα άρθρο όλο το νομοσχέδιο συλλήβδιν. Όλα τα άρθρα, τα πάμπολα, τα 399, 400, είναι τόσα πράγματι. Αλλά πάνε, είναι κατά Υπουργείο, είναι κατά τμήμα. Γίναν 4 επιτροπές, τελειώσανε σήμερα το βράδυ. Το μεσημέρι για 4,5 ώρες ήταν 41 φορείς οι οποίοι είχαν επιλεγεί, που είπανε τις απόψεις τους, και αύριο ξεκινάει η Ολομέλεια και τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με την Ολομέλεια. Υπάρχουν θέματα λοιπόν προς διευκρίνηση πάρα πολύ σοβαρά για όποιον παρακολουθήσει αυτές τις συζητήσεις. Δεν είναι take it or leave it όπως άλλες φορές. Θα σας πω για τα επιδόματα λοιπόν. Να μην πάμε στα επιδόματα, να ξεκινήσουμε. Για ένα προς ένα από αυτά που είπατε. Επειδή από όλα τα, να τα πιάσουμε λίγο. Που διευκρινίστηκε ένα, δηλαδή το θέμα των επιδομάτων διευκρινίστηκε σήμερα απολύτως, διότι είχε έρθει το πρωί. Ευλόγως ενδεχομένως, διότι τα χρονικά πλαίσια είναι πολύ συντετιμημένα, είτε έτσι τα αλλιώς, έτσι προς μελέτη. Δεν το συζητάω. Έτσι. Λοιπόν, είχε έρθει, άκουσα εγώ τον εκπρόσωπο της ΑΔΔ και λέει πώς είναι να τον δημόσιοι υπάλληλοι έχουν 3 παιδιά, δείτε τα πλαφόν τα εισοδηματικά, τους κόβουν τα... Όπου η κυρία Φωτίου το απόγευμα διάβασε όλα τα σχετικά, ας πούμε, για το άρθρο που δεν αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν... Είναι εντελώς άλλο άρθρο, άλλου νόμου για τα επιδόματα, ας πούμε, στους δημόσιους υπαλλήλους. Αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και αφορούν τις μισές 50.000 από τις 100.000 οικογένειες τριτέκνων, πολυτέκνων, από το σύνολο των 750.000, όπου στις 650 από αυτές υπάρχει από μεγάλη έως μεγαλύτερη άνοδος των επιδομάτων. Καταλάβατε. Δηλαδή αφορά μία μείωση, μία μείωση η οποία θα μπορούσαμε, σας επαναλαμβάνω, υπάρχει μία μείωση για 50.000 από τις 800.000 οικογένειες, στις άλλες υπάρχει αύξηση. Δεν είναι δηλαδή ότι κρατούνται τα μέσα σταθερά και τα δεν μειώνονται. Ναι, υπάρχει αύξηση κατά 200 εκατομμύρια. Το θέμα εδώ όμως είναι ότι δεν μιλάς για 800.000 εύπορες οικογένειες. Μιλάς για 800.000 οικογένειες οι οποίες είναι στο όριο της επιβίωσης, το να τα βγάζουν πέρα. Και εκεί πέρα λοιπόν σας είπα, στις 650.000 εξ αυτών δόθηκε σοβαρή επιδοματική ενίσχυση που έχουν ένα ή δύο παιδιά. Η τρίτεκνη και πολύτεκνη είναι, σας επαναλαμβάνω, σε 50 συν 50.000. Για τους 50.000 μένουν σταθερά ή δίνεται μία μικρή αύξηση. Για τις υπόλοιπες 50.000 που είναι πάνω από 36.000 καθαρά ετησίως, επαναλαμβάνω, στον ιδιωτικό τομέα, γίνεται μείωση μέχρι ισχυρή μείωση. Λοιπόν, είναι μία πολιτική, είναι η άσκηση μίας πολιτικής από αυτού του θέματος. Μπορεί να κριθεί. Πάντως δεν υπάρχει μείωση στα οικογενειακά επιδόματα, ούτε κτύπημα, ας πούμε, σε σχέση με το τεράστιο δημογραφικό. Μια και ανοίξαμε αυτό το θέμα, το θέμα των επιδομάτων. Σας λέω, αυτό διευκρινίστηκε σήμερα. Μπορεί και αύριο και τη Δευτέρα να διευκρινιστεί έτσι περαιτέρω ή να υπάρξουν και οποιασδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις. Υπάρχουν και στα ζητήματα των απεργιών. Ναι, έχετε, απολύτως. Έχουν πιστεί κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν διαφορετική άποψη γι' αυτό, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, που στην αρχή δεν. Κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είχε ευνηδιαστεί διότι πίστευε, είχε πιστεί από τις απόψεις άλλων δυνάμεων, της αριστεράς και άλλων δυνάμεων, ότι πάμε για ημικατάργηση ή σοβαρή συρρήκνωση του απεργιακού δικαιώματος και ήταν ευχαρής. Αυτή τη στιγμή εισαντελήφθη και το είπαμε σε όλους τους τόνους από την προηγούμενη διαδικασία κιόλας, όταν είχε έρθει η τροπολογία, θυμάστε. Αυτή τη στιγμή εισαντελήφθη ότι η συγκεκριμένη αλλαγή στον 1264 από το 30% στο 50% της παρουσίας στις γενικές συνελεύσεις αφορά μόνο σε τοπικά επιχειρησιακά σωματεία και αφορά τους εγγεγραμμένους και ταμιακούς εντάξεις και δεν αφορά την πλειοψηφία για να γίνει απεργία, αλλά αφορά την παρουσία. Από εκεί πέρα η πλειοψηφία είναι η απλή πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή σε αυτά διευκρινίστηκαν απολύτως. Αντιλαμβάνεστε πως η Νέα Δημοκρατία ευθέως από την πλευρά της, εκφράζοντας και τις απόψεις του ΣΕΒ επ' αυτού του ζητήματος και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που χρόνια πίεζε, έχει επανέλθει στη θέση 50% για την απόφαση. Δηλαδή να υπάρχει 50% για να πάρει
απόφαση το τοπικό επιχειρησιακό σωματείο, που θα ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν πάντως είναι αυτή εγώ, η διάταξη. Τώρα πάντως, έχουμε 100 εργαζόμενους. Δεν είναι επιλογή. Ναι. Να το κάνουμε 50 λάκια για τον κόσμο. 100 εργαζόμενους. 80 ταμιακό συντάξει, εντάξει, με 41 γίνεται εμπειρία. Σωστά. Όχι. Με 41, με 41 γίνεται συνέλευση. Μάλιστα. Με 20 γίνεται εμπειρία. Και με απόφαση του Δουσού. Δηλαδή δεν αφορά, κοιτάξτε, το πρωί ακούσαμε πάλι από τους φορείς και χθες, επαναλαμβάνω, είναι εύλογο. Διότι έρχουν έτσι συντετμημένα, ο διάβολος γράφτηκε, κρύβεται πολλές φορές σε υποσημειώσεις νομοσχεδίων, έχουν τις επιφυλάξεις τους ο κόσμος, εγώ δεν κάνω κριτική. Αλλά ακούστηκαν πράγματα που διευκρινίζονται. Παραδείγματος χάρη ακούστηκε ότι οι δημοσιογράφοι, για να είμαι ευθύς, ή άλλοι κλάδοι, οι οποίοι είναι ας πούμε σωματεία κλαδικά, δεν είναι πανελλαδικά, είναι η ΕΣΥΑ. Θα χρειάζεται να πάει σε ένα στάδιο να μαζεύετε το 50% των 3.500 ή πόσοι είστε. Δεν πρόκειται περί αυτού. Διότι δεν είναι επιχειρησιακό σωματείο. Δημοσιογράφοι. Δεν είναι δηλαδή ό,τι ίσχυε με το 1264, που είναι στο μέσο περίπου και προς τα πάνω των εργασιακών εγγυήσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Διότι ξέρετε, από χώρα σε χώρα αυτά. Εφόσον είναι έτσι όπως το περιγράφετε, γιατί ο κ. Τσακαλώτος, μιλώντας στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενημερώνοντάς τους για το πολυνομοσχέδιο την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν. Είπε ότι εκεί χάσαμε. Είπε ότι έτσι στις απεργίες. Ότι εκεί χάσαμε, δεν είπε Ευκλήδες. Μα δεν ήταν επιλογή μας. Δεν ήταν δική μας επιλογή αυτή. Κύριε Χαρίτο, εμείς δεν το φέρναμε ποτέ αυτό. Θέλω να σας πω, σαν πρωτογενή επιλογή. Δεν θα το φέρναμε. Ήρθε ένα πακέτο και το γνωρίζετε πολύ καλά εδώ και 3 χρόνια, 2,5 χρόνια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θυμάστε, εξυπαρχής είχε έρθει ένα πακέτο σε σχέση με τα εργασιακά. Lockout, συμβάσεις να μην ξαναγίνουν ποτέ. Σε σχέση με τον πτωχευτικό κώδικα, οι εργαζόμενοι να είναι χαμηλά, ενώ τους φέραμε πρώτους τώρα για εταιρεία η οποία οδηγείται σε πτώχευση. Ανταπεργία, μία σειρά από. Από θέματα. Και απεργία για το 50%. Αυτά είχαν έρθει στο τραπέζι. Παραπέμφθηκαν από την πρώτη αξιολόγηση στη δεύτερη, από τη δεύτερη στην τρίτη και απέμεινε αυτό, το οποίο επαναλαμβάνω. Δεν είναι δικιά μας επιλογή, αλλά δεν είναι καταστροφικό για το εργατικό κίνημα. Είμαι πάρα πολύ ευθύς. Δεν είναι καθόλου καταστροφικό για το εργατικό κίνημα. Επιλογή μας δεν θα ήταν. Παρέμεινε αυτό, ενώ ταυτόχρονα κερδίθηκαν. Κερδίθηκαν με ποια έννοια, ότι δεν υπήρξε υποχώρηση. Αλλιώς τα είχε κερδίσει το εργατικό κίνημα τόσα χρόνια και η επαναφορά των συμβάσεων μετά τη λήξη του προγράμματος και το να μην υπάρχει το lockout των εργαζομένων και στον πτωχευτικό κώδικα να είναι πρώτοι οι εργαζόμενοι στις αποζημιώσεις οι οποίοι δίνονται, διότι αντιλαμβάνεστε πως οι τράπεζες που είναι αμέσως ύστερα, αφήνω το δημόσιο, τα παίρναν όλα. Όπως έγινε και προχθές, ας πούμε, σε μια εταιρεία που έγινε αυτό, με αυτά τα 5 εκατομμύρια που δόθηκαν και με την συμβολή της κυβέρνησης, και ξαφνικά τα πήραν όλα οι τράπεζες και δεν πήγε τίποτα στους εργαζόμενους. Στην ΑΕΠ. Στον ΑΕΠ, ναι. Δεν πήγε τίποτα στους δημιουργούς, στους συνθέτες. Περνάει η διάταξη αυτό. Όχι, μα τι να σας πω, δεν είναι. Έχει περάσει η διάταξη και είναι κατάσταση. Και επί τη ευκαιρία να σας πω και για τις τράπεζες, επειδή θέσατε το θέμα των πληστηριασμών και χθες έγινε μια αντιπαράθεση του κυρίου Δραγασάκη με τον κύριο Στουρνάρα. Μην το ανοίξουμε, γιατί κάτι ήθελε να ρωτήσει ο Μανώλης. Λοιπόν, προέκταση των σκέψεών σας. Τρεις μικρές ερωτήσεις. Η πρώτη, για τα επιδόματα τα πολιτικά οικογενειακά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αριθμός, αν είναι 50.000 ή 100 αυτών που θίγονται και υφίστανται μικρές ή μεγάλες μειώσεις. Άκουσα όμως την Ένωση των Πολυτέκνων, σήμερα που διαμαρτυρόταν. Το ερώτημα είναι σαφές και συγκεκριμένο. Σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, οι προβολές της Νορβηγικής Ακαδημίας λένε, ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν ποτέ, ότι μπορεί να συγκεκριμενθούμε στα 2 εκατομμύρια το 2100. Όταν λοιπόν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, το να τιμωρείται κάποιος επειδή κάνει 3 και 4 παιδιά, γιατί αυτοί δέχονται τη μείωση, κύριε Πρόεδρε, τη μεγάλη, όσοι έχουν 3 και 4 παιδιά. Είναι η καλύτερη επιλογή, είναι η καλύτερη εθνική πολιτική, ένα ερώτημα. Για τις απεργίες. Το ερώτημα είναι πώς προκυρήσεται η απεργία, αυτό είναι το πρόβλημα, στην πατρίδα μας, ή επειδή αναφερθήκατε στο νόμο 1264 του 82, νομίζω ο Απόστολος Κακλαμάνης ήταν υπουργός εργασίας, ότι δεν τολμάτε να τα βάλετε με τα προνόμια των συνδικαλιστών. Επειδή ενδεχομένως ανήκουν και στον ευρύτερο κύκλο των πολιτικών υποστηρικτών σας. Και το τρίτο, είπατε ότι ήταν κάτι το οποίο εμείς δεν το θέλαμε για την απεργία. Πρόσφατα ακούστηκε η άποψη ότι έχουμε πάρει την κυβέρνηση αλλά όχι την εξουσία. Εάν λέτε ότι δεν το θέλαμε αλλά το νομοθετούμε, την έχετε την κυβέρνηση. Ωραία, ένα-ένα. Πρώτον, για το θέμα των επιδομάτων. Η επιλογή η οποία έχει γίνει
Αναφέρεται επίσης σε έρευνες και σε εκτιμήσεις ότι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα με το κλείσιμο, όχι της κρίσης, προς Θεού μιλάμε έτσι, των πρωτογενών μνημονιακών δεσμεύσεων και των επιτηρήσεων. Διότι το πότε και πώς θα βγούμε από την κρίση είναι κάτι που θα έχει σχέση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την ανάπτυξη κτλ. Οι εκτιμήσεις λοιπόν είναι πως αυτή τη στιγμή η γενναία ενίσχυση που δίνεται στις οικογένειες που έχουν ένα ή δύο παιδιά, που κάναν τα ένα ή δύο παιδιά μέσα στην οικονομική κρίση και στη φτωχοποίηση που υπήρξε, είναι η πιο δυνατή κοινωνική πολιτική που μπορεί να γίνει για την προοπτική της άρνησης αυτής της εκτίμησης της νορβηγικής κυβέρνησης. Αυτή η εκτίμηση γίνεται. Να είμαστε καλά, κύριε Κοντάκη, του χρόνου τέτοιο καιρό να έχει πάει καλύτερη ελληνική οικονομία, διότι αυτό δεν έχει σχέση ούτε με τράπεζες, ούτε με επενδύσεις, ούτε με αποιδιωτικοποίηση. Θέλω να σας πω, μπορεί με μια απλή κυβερνητική απόφαση, εφόσον υπάρχει ένας κωδικός στον προϋπολογισμό, να δοθούν για τις 50.000 αυτές τις οικογένειες των τριτέκνων πολυτέκνων με καθαρό εισόδημα πάνω από 36.000 το χρόνο στον ιδιωτικό τομέα. Το προσδιορίζω απολύτως για ποιο πράγμα πρόκειται. Να δοθεί περαιτέρω ενίσχυση και υλική, διότι δεν θέλουν οι άνθρωποι μόνο, ούτε κυρίως επιδόματα. Θέλουν διευκολύνσεις στις υποδομές, για να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους. Εκεί έχουν γίνει βήματα όμως. Για κοιτάξτε, σήμερα επίσης ξανά τα είπε η κυρία Φωτίου. Παραλάβαμε, εγώ ήμουν υπουργός εσωτερικών, θυμάμαι τα νούμερα, 78.000 με βάουτσερ που πηγαίνανε παιδιά στους βιβλιοφωνιακούς σταθμούς. Τώρα έχουν πάει φέτος στις 110.000 και προϊονίζεται ένα νούμερο κοντά στις 120-125.000, όταν η συνολική ζήτηση πανελλαδικά το ταβάνι της είναι 130.000. Δηλαδή ήδη σε ένα κρίσιμο τομέα, βοηθούντος και του ΕΣΠΑ την πρώτη τριετία, τώρα είναι και εθνική πόρη, έχουν γίνει βήματα σε αυτό που θέλουν και οι πολίτεκνοι. Ήρθαν και με βρήκαν και προσωπικά. Δεν είναι άνθρωποι. Έχουν κάποια εισοδήματα και έχουν κάποιες δυνατότητες και λέει θέλουμε από τα εισιτήρια μέχρι τις υποδομές, μέχρι τα παιδιά, μια διευκόλυνση πραγματικά για τα παιδιά. Είναι και θέμα να πάνε καλά. Θετικού συμβολισμού για το δημογραφικό. Συμφωνώ απολύτως. Για το δημογραφικό. Κύριε, είναι μόνο οικονομικό. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Σε αυτό σας λέω όμως έχουν δοθεί αρκετές διευκρινήσεις και να είμαστε καλύτερα, να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Έρχομαι στο θέμα το δεύτερο. Προνόμια σε σχέση με το. Ουδέποτε μέσω της νομοθεσίας λύθηκαν, στη νομοθεσία συμπυκνώνονται, διευκολύνονται ή δυσκολεύονται οι απεργιακοί αγώνες, οι κοινωνικοταξικοί αγώνες κτλ. Η ευρωστία του συνδικαλιστικού κινήματος, στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, παντού, του σύγχρονου εργατικού κινήματος, κρίνεται και θα κριθεί στη βάση ακριβώς της ανάπτυξης του, της συνειδητοποίησης του ρόλου του, της διεκδίκησης ενός ρόλου μαζικών συνδικάτων, αυτόνομων, ανεξάρτητων, με στρατηγική, με πολιτική, με ταξικό προσανατολισμό. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα. Αυτά δεν έχουν σχέση με τη συζήτηση για την νομοθεσία. Το καταλαβαίνουμε όλα. Εκεί κρίνονται οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι, οι απλοί, οι πολιτικές δυνάμεις μέσα πλέον στο κοινωνικό εδώ χώρο. Τώρα, και Πρόεδρε, το τρίτο, πείτε μου, ναι, και το τρίτο σας ρωτήσω. Το τρίτο ήταν, πήρατε την κυβέρνηση, γιατί λοιπόν, την εξουσία λέει δεν την έχετε πάρει. Λοιπόν, αλλά μας λέτε ότι δεν νομοθετείτε. Επειδή επ' αυτού χύθηκε πολύ μελάνη. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν επιτρέψτε μου να πω πως ήταν άκρος αφελής από ανθρώπους που γνωρίζουν η αντίκρουση που έγινε σε κάτι το οποίο αποτελεί κοινό τόπο για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, να λένε δηλαδή πως διακυβέρνηση δεν ταυτίζεται με την εξουσία, διότι είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Η αντίκρουση που έγινε στο όνομα του ότι το Σύνταγμά μας έχει τρεις διακριτές και προφανώς αλληλοεξισορροπούμενες με την αυτονομία τους εξουσίες. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ουδής έθιξε ή έθεσε τέτοιο ζήτημα. Αυτό το ζήτημα θα ετίθετο αν υπήρχε η άποψη από οποιονδήποτε, δεν αναφέρομαι στο ότι δια της κυρίας Μπαζιάννα έγινε πιο, ας πούμε, ορατή αυτή η συζήτηση, αν αναφέρονται από οποιονδήποτε σε μια καθεστωτική αντίληψη και λογική, ότι δεν είμαστε μόνο εμείς. Δεν πρόκειται περί αυτού. Το ότι η διακυβέρνηση της χώρας μετά από δεκαετίες μέσα στη μεταπολίτευση, να αναφερθώ προηγούμενα, όπου συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις εναλλάσσονταν,
διαμόρφωσαν ένα καθεστώς με πολλά θετικά και με περισσότερα όμως αρνητικά που οδήγησαν τουλάχιστον στον τομέα της οικονομίας στη χρεοκοπία της χώρας. Το ότι η διακυβέρνηση της χώρας, την οποία ανέλαβε σε αυτές τις συνθήκες, και γι' αυτό επειδή ήταν αυτές οι συνθήκες, επέλεξε ο λαός να είμαστε εμείς στη διακυβέρνηση. Αλλιώς ήμασταν στο 3, στο 5, στο 7%. Είναι μια πρόκληση ιστορικής διάστασης. Το ότι η διακυβέρνηση δεν ταυτίζεται με έναν αυτοματισμό ιστορικό, με τη δυνατότητα να έχεις μια ηγεμονία επί της ουσίας, μιλάω για ηγεμονία, όχι για καθυπόταξη, ούτε για υποταγή, ούτε να έχεις δικούς σου ανθρώπους, αλλά να έχεις μια ηγεμονία των απόψεων, να κάνεις τις σωστές μεταρρυθμίσεις γρήγορα κτλ. Αυτό είναι κοινός τόπος. Όχι σε όλα τα εγχειρίδια, σε όλη την ιστορία του κοινοβουλευτισμού. Να σας πω παραδείγματος χάρη ότι μόλις τώρα, δι' αυτού του νομοσχεδίου, γίνεται δυνατόν να διευκρινίζεται το θέμα των διευθυντών, των γενικών διευθυντών, όπως ήδη εμείς έχουμε κάνει στην Βουλή, δηλαδή που γίνανε ήδη διαδικασίες για τις επιλογές διευθυντών, γενικών διευθυντών κτλ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη μεταπολίτευση. Αυτό το καθεστώς λοιπόν που σας είπα το προηγούμενο, καλός ή κακός, κακός προφανώς, για δεκαετίες ολόκληρες, διόριζε κάθε υπουργός τους δικούς του ανθρώπους στις θέσεις γενικών διευθυντών και διευθυντών. Τώρα, και όχι επειδή μας υποχρεώνουν οι ξένοι, ήταν μια υπερώριμη μεταρρύθμιση που πρέπει εδώ και δεκαετίες να γίνει. Μάλιστα. Και για τους γενικούς γραμματείς. Τώρα, και για τους γενικούς διευθυντές. Και για τους διευθυντές υπάρχει μια διαδικασία όπου δεν θα είναι οι δικοί μας άνθρωποι, τουλάχιστον δεν θα είναι οι δικοί μας άνθρωποι, σίγουρα δεν θα αποκλείονται ταυτόχρονα. Το αντιλαμβάνεστε. Θα είναι μέσα από θεσμικές διαδικασίες. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο ηγεμονίας, την οποία σιγά σιγά μέσα από μια θεσμική δημοκρατική διακυβέρνηση αποκαθιστάς και βεβαίως δεν ταυτίζεται με την εξουσία, η οποία έχει να κάνει και με τον τύπο, τέταρτη εξουσία δεν είστε εσείς, και με το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και τις διάχυτες εξουσίες στο πρωτογενές επίπεδο, στο δευτερογενές επίπεδο μέσα στην κοινωνία και βεβαίως με τη δικαστική εξουσία και με τη Βουλή, καθώς η Βουλή είναι το επίκεντρο. Εγώ ρώτησα κάτι άλλο. Έχετε βρει, επιτρέψτε μου τη φράση, το μήνα που θρέφει τους 9. Δηλαδή, καλά αυτά τα οποία λέτε για το κομμάτι των διευθυντών ενδεχομένως, των μόνιμων γενικών γραμματείων κτλ. Αλλά κάθε φορά που έρχεται μια ρύθμιση, είτε αφορά την απεργία, είτε αφορά το υπερταμείο με το στο οποίο χωρίσατε και δεν έχει γίνει καθόλου συζήτηση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, συγκοινωνίες, νερό κτλ. Έρχεστε και λέτε, δυστυχώς χάσαμε, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο και χρεώνονται όλα στην Τρόικα. Εσείς κυβερνάτε, υποτίθεται. Πρέπει λοιπόν να παίρνετε και το κόστος αν είναι. Όχι κάθε φορά να ακούμε τον Υπουργό των Οικονομικών να λέει, δυστυχώς χάσαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν συμβαίνει κάτι άλλο και να περνάνε όλα έτσι, κύριε Πρόεδρε. Όλα έχουν κύριε, Κοτάκη, εμείς προσδοκούμε να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα, το να βγει η χώρα, το ότι παραλάβαμε ως διακυβέρνηση, το παραλάβαμε μέσα σε εισαγωγικά και μέσα σε σεμνότητα το λέω, μια χώρα η οποία ήταν σε χρεοκοπία και με λάθος θεραπεία για να σηκωθεί στα πόδια της, έτσι όπως αναγνώρισαν όλοι οι διεθνείς από το Δούνο του, ας πούμε, μέχρι σε όλους που είχαν επιβάλει τις θεραπείες στο πρώτο και δεύτερο μνημόνιο. Η μεγάλη μας προσδοκία ήταν και είναι, και εκεί θα δοκιμαστούμε και εκεί θα μας αποτιμήσει ο λαός, για το πώς η χώρα τον Αύγουστο θα βγει από αυτές τις στενές μνημονιακές δεσμεύσεις και τις επιτηρήσεις, με τι δυναμισμό θα βγούμε στις αγορές που βγαίνουμε ήδη. Δηλαδή, όταν εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή το spread το διαιτές είναι σε καλύτερη τιμή από το αμερικάνικο, σημαίνει πως υπάρχει μια φερεγγιότητα η οποία έχει ανακτηθεί σε σχέση με την πραγματική οικονομία και με την πραγματική κοινωνία. Και δηλαδή με 20,7 ανεργία, με 20,7 ανεργία αυτό, αλλά από το 27. Δεν έχουμε την πίεση του χρόνου, Μανώλη. Έχουμε πολλά θέματα ακόμα για να συζητήσουμε, να το κλείσουμε στο κομμάτι αυτό. Δεν έχουμε βάλει καν τους πληστηριάζοντες ακόμα. Μόλις πεζοδρόμιο, αυτή είναι η διαφορά. Κύριε Κοτάκη, και μνημόνιο με παράλληλο πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό μεροληπτικό πρόσημο. Μπορώ να σας πω 15 επιλογές και παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Μόνο τα δύο κοινωνικά μερίσματα που δοθήκανε, το 16 και το 17, είναι το 1 κατά 20 και το άλλο κατά 35% περισσότερα από τη 13η σύνταξη. Και δόθηκαν και σε ορισμένες κατηγορίες. Τα 2 εκατομμύρια των ανασφάλιστων που πηγαίνουν τώρα στα νοσοκομεία δεν ήταν μνημονιακή δέσμευση και μπορώ να σας πω πλήθος άλλων
παρεμβάσεων που υπήρξαν εκ παραλλήλου με τις μνημονιακές δεσμεύσεις, τις οποίες τις γνωρίζετε. Λοιπόν, πάμε και στους πληστηριασμούς, μου επιτρέπετε. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο το παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Με άγχος, με φόβο, πιο ενδιαφέρον. Ναι, με άγχος, τελικώς, με φόβο, κατοικία, όλοι μας. Η πρώτη κατοικία διασφαλίζεται ή όχι? Και εφόσον, όπως λέτε, διασφαλίζεται, μέχρι και ανακοίνωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχαμε σήμερα. Για άλλο λόγο, βέβαια, βγήκε η ανακοίνωση αυτή κατόπιν της επίθεσης του Ρουβίκονα σε συμβουλογραφικό γραφείο. Αλλά εφόσον διασφαλίζεται, γιατί ο ίδιος ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Κοτζιάς, μέσα από την κίνηση του Πράτο, κατέληξαν σε μία απόφαση με την οποία ζητούν από την κυβέρνηση, μαζί με τον κύριο Τόσκα και όσοι άλλοι είναι μέλη σε αυτή την κίνηση, νομοθετική να υπάρξουν οι απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί για επέκταση της νομοθετικής προστασίας, ναι, πέραν των συμφωνιών που έχουν γίνει με τις τράπεζες. Προφανώς δεν αρκεί η συμφωνία κυρίων μεταξύ των τραπεζών. Κύριε Δελατόλα, θέλω να είμαι ευθύς και για τις τράπεζες και για το τι συμβαίνει σε σχέση με την πρώτη κατοικία. Καταρχήν, το πρόβλημα σε σχέση με τις τράπεζες, έτσι όπως είναι σήμερα, είναι πραγματικό. Δηλαδή είναι 40% η επιβάρυνση από τα κόκκινα δάνεια, ότι είναι 10% το ανεκτό και ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν θα είναι ανεκτό για να βγει η χώρα, δηλαδή για να υπάρξει ο δικός χάτης μέσα στο 18, να πάμε 10, 15, 12 μονάδες κάτω. Δεν ζητάνε να πάμε στο 10% των επιβαρύνσεων από το 40, αυτό δεν γίνεται, αλλά να υπάρξει μια ελάφρυνση τουλάχιστον κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Ξέρετε πολύ καλά πως το πλήθος αυτών των δανείων, ενώ και ποσοτικά τελικά, δηλαδή που φέρνουν το ποσό σε τέτοια δυσθεώρατη ύψη, αφορούν σε μεγάλες ιδιοκτησίες και σε μεγάλα ανοίγματα και επίσης σε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα και εγώ περιμένω, το λέω ευθύτατα στην εκπομπή σας, με αφορμή και τη χθεσινή διένεξη που υπήρξε, ενδεχομένως ήταν παρεξήγηση, ανάμεσα στον αντιπρόεδρο, στον κύριο Δραγασάκη και τον κύριο Στουρνάρα. Εφόσον λοιπόν, και διευκρινίστηκε το ζήτημα, η Τράπεζα της Ελλάδος και η αρχή των δημοσίων εσόδων, η ΑΔΕ, έχουν τα πλήρη στοιχεία, κάποτε λέγαμε περί περιουσιολογίου, επί της ουσίας η πλατφόρμα έχει ήδη διαμορφωθεί, ξέρουν όλοι όλα, για το τι ο καθένας μας έχει ως συνολική δυνατότητα αποχρέωσης, αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων. Εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι υποχρέωση όλων, ανεξαρτήτως αν υπάρξει ή όχι περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να υπάρχει μια διασφάλιση η οποία να μην τίθεται ένα αμφιβόλο από κανέναν. Αφήνω λοιπόν εκεί αυτό το θέμα ανοιχτό και το αντιλαμβάνεστε, ναι, διότι είναι κάτι το οποίο... Το βλέπετε θετικά αυτό, γιατί είναι βασικό. Άλλο η συμφωνία κυρίων και άλλο νομοθετική. Εγώ σας είπα ευθέως ότι είναι κάτι το οποίο η ελληνική κυβέρνηση, είμαι σίγουρος ότι το βλέπει θετικά και σε κάθε ευκαιρία και με κάθε ευκαιρία προσπαθεί και θα προσπαθήσει να το φέρει. Θεωρείται εφικτό να συμβεί αυτό σε αυτή την τρίτη περίοδο της συγκεκριμένης Βουλής? Δεν θα ήθελα να το προεικάσω. Σας λέω ακόμα και για χθες. Δεν σας λέω μόνο για το τέλος της τρίτης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχει ως μέρημνα. Δηλαδή, κοιτάξτε, με τους τραπεζίτες έχουν γίνει οι όποιες συμφωνίες έχουν γίνει, πραγματικά. Δεν υπάρχει ζήτημα για την πρώτη κατοικία. Αν θέλετε, δεν έχουν και ενδιαφέρον για την πρώτη κατοικία, για δικούς τους λόγους. Εκεί που υπάρχει ένα πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πιστεί ακόμα όλοι μας ότι όλοι λειτουργούν με έναν τρόπο απολύτως αντικειμενικό στο να έρθουν οι φάκελοι που είναι κάτω από το τραπέζι, πάνω στο τραπέζι, που θα αφορούν τους κακούς και στρατηγικούς κακοπληρωτές και αυτούς οι οποίοι έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω, να σας το πω ευθέως, είναι η δεύτερη Ελλάδα των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται έξω, τα βγάλαν έξω, χρεοκοπήσαν τις επιχειρήσεις τους, να μην αναφερθώ τώρα στη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, αφού μας απασχόλησε μήνες ολόκληρους, τα έχετε γράψει όλα. Αυτά τα λεφτά που είναι? Ποιοι χρωστάνε? Ποια κόκκινα δάνεια αφορούν όλους αυτούς τους κυρίους, τις κυρίες? Λοιπόν, εάν πιστεύω πως ο κόσμος έχει
Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου. Ναι, αλλά άλλος βλέπει δηλαδή, πέραν της φοβίας της προσωπικής, σου λέει ότι το κράτος, διότι όλο μαζί το βλέπει σαν κράτος. Κράτος, κυβέρνηση, εξουσίες, έτσι, τραπεζίτες, όλο μαζί, κύριε Κοντάκη. Όλοι αυτοί λειτουργούν για τους μεγάλους. Μισό λεπτό, πάνω να έχει την καλοσύνη. Γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα. Αυτό που λέτε είναι πράγματι μεγάλο βάρος στην οικονομία της χώρας. Όλο αυτό που περιγράψατε, τους φακέλους τους μεγάλους, τα δάνεια, οι μεγαλοφιλέτες που έβγαλαν τα λεφτά τους στο Μαϊάμι και ήρθε η κυβέρνηση γιατί έπρεπε να προστατεύσει εργαζόμενους και έσωσε τα σούπερ μάρκετ τους κλπ. Κλπ. Και άλλα πολλά. Αυτός όμως που πάει να χάσει το σπίτι του. Και θα δούμε στην τηλεόραση σκηνές που είδαμε στην Ισπανία. Γιατί στην Ισπανία. Ναι, δεν θα φτάσουμε εκεί, κύριε. Λοιπόν, δεν βγάλαν στο Λατόλα. Τα σπίτια, τα κρεβάτια. Κανούς μεγαλοφιλέτη. Οριζόντια πήγαν. Ναι. Μπράβο, οριζόντια. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γι' αυτό είναι θετικό σήμερα που αφήνεται ένα παραθυράκι και για νομοθετική ρύθμιση πέρα από τη συμφωνία. Γιατί ο κόσμος λέει: ωραία, να πάρω τους μεγάλους, αλλά αν πάρω και το δικό μου, τι θα το κάνω. Λοιπόν, σας τόσο, λέω. Τόσο απλά. Σας λέω ευθύτατα ότι γίνεται και θα γίνει κάθε προσπάθεια και προς αυτή την κατεύθυνση. Πλην όμως και χωρίς να φτάσουμε, και αν δεν φτάσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ως προς την πρώτη κατοικία υπάρχει απόλυτη διασφάλιση μέχρι 250-270 χιλιάδες ευρώ με τις νέες αντικειμενικές αξίες, μάλιστα αφορά πάνω από 300 με τις προηγούμενες για αυτόν που έχει 2 ή 3 παιδιά. Για τον Μονίρη είναι στις 140-150 χιλιάδες ευρώ και η διασφάλιση είναι σαφής και πλήρης. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα θέμα κρίσιμο, ένα κοινωνικό ζήτημα μεγάλο, στο οποίο επαναλαμβάνω η κοινωνική δικαιοσύνη απαιτεί πρώτα απ' όλα κυρίως και καταρχήν μόνο αυτοί να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι... Προφανώς. Έτσι. Πάντως, και επιτρέψτε μου να πάρω και λίγο... Συμφωνείτε και εσείς απόλυτα, το είπατε εμέσως. Δεν διαφωνεί κανείς. Ότι χρειάζεται κύριε νομοθετική κύριε Χαρίτο, δεν διαφωνεί κανείς. Σας συμπληρώνω όμως ότι και να μην γίνει νομοθετική ρύθμιση για την οποία εργάζεται ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, μην έχετε καμία αμφιβολία, όπως και ο Πρωθυπουργός και άλλοι, το έχουν στην ατζέντα τους, μάλιστα, το έχουν στη λοιπόν, συζήτησή τους. Κύριε το Πρόεδρε, ότι δεν το λένε είναι 21, σωστό. Από 21 του Φλεβάρι οι πληστηριασμοί θα διεξάγονται πλέον ηλεκτρονικά. Ασχέτως, ανεξάρτητα από το χρόνο επίδοσης της επιταγής και της επιβολής της κατάσχεσης. Αυτό ήταν μια ανάγκη την οποία κληθήκατε να διαχειριστείτε ούτως ώστε να διεξάγονται τελικώς οι πληστηριασμοί κατόπιν των συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων. Κύριε Χαρίτο, έχουν ληφθεί δύο μέτρα από την κυβέρνηση εξ όσων γνωρίζω και από τις δημόσιες τοποθετήσεις εδώ και δύο μήνες. Σημαντικά, το ένα είναι ότι έχει διαμορφωθεί και θα διαμορφωθεί περαιτέρω ένα παρατηρητήριο με συνέργεια ειδικών και στελεχών από Υπουργεία, ένα παρατηρητήριο σε σχέση με όλο αυτό το φάσμα για το οποίο μιλάμε, διότι δεν είναι μόνο πληστηριασμοί των τραπεζών για τις οποίες επικεντρώνεται η συζήτηση, έτσι. Είναι φορολογικά, είναι το δημόσιο, είναι οι ιδιωτικές διαφωνίες και διεκδικήσεις οι οποίες εκπληστηριάζονται καθημερινά κατά δεκάδες και εκατοντάδες και που δεν μπορείς να το σταματήσεις, αφορούν δύο ανθρώπους. Έχουν ληφθεί λοιπόν πρώτον δύο αποφάσεις. Πρώτον για το παρατηρητήριο και δεύτερον αρκετές μέρες πριν από οποιαδήποτε ημέρα πληστηριασμού, πόσο μάλλον των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, υπάρχει μια πλήρης γνώση στο 100% όλων των δεδομένων που θα αφορούν στα εκπληστηριαζόμενα αντικείμενα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Οικονομικών από τις τράπεζες. Είναι μέρος της συμφωνίας το οποίο έχει γίνει. Έτσι ώστε να μην ξεφύγει αθέλητα ή δεν ξέρει κανείς, χτύπα ξύλο καμιά φορά και θελημένα για να έχουμε τίποτα ας πούμε προβλήματα. Αυτά τα δύο μέτρα έχουν ληφθεί ήδη και λειτουργούν. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, επειδή λέγαμε για τα θαλασσοδάνεια προηγούμενα κτλ. Έχει μια σημασία να το τονίσουμε. Σύντομα, διότι σήμερα, παρακαλώ, γιατί εντελώς, διότι σήμερα ήταν μια καλή μέρα για την δημοκρατία, με εξαίρεση τη συζήτηση που γίνεται για το ΜΕΓΑ, για το ότι για πρώτη φορά όλα τα τελευταία χρόνια μπήκαμε σε μια διαδικασία αδειοδότησης κανονική κτλ. Εκεί, αν δείτε, αν δούμε όλοι μας, εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ποιο ήταν
το τοπίο πριν από μερικά χρόνια, από ποιους, ποια δάνεια δόθηκαν, σε ποιες κατευθύνσεις, πόσοι είναι ανοιχτοί, πόσοι ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι ενώ είναι ολάνοιχτοι, πόσοι βγήκαν από το παιχνίδι ενώ κανείς δεν κατάλαβε αν ήταν ανοιχτοί. Αντιλαμβανόμαστε πάντως, προτιμούσα να μην το στρατηγικό τώρα, το θέμα. Δεν το ανοίγω, μην αλλά το... είμαι υποχρεωμένο να σα το καταθέσω. Θέλω να το συζητήσουμε, αλλά όχι τώρα να κλείσουμε για του πληστηριασμού. Το ΜΕΓΑ έτσι κι αλλιώ θα το συζητήσουμε απόψε των πραγμάτων. Κύριε Πρόεδρε, θα θέσω κάτι για του πληστηριασμού. Είπατε πριν ότι δεν έχουμε πιστεί ακόμα για το αν κάποιε τράπεζε ήθελαν να βγάλουν του φακέλου με του στρατηγικού κακοπληρωτέ πάνω. Επειδή πράγματι, αν δει κανεί τα στατιστικά στοιχεία. Περίπου από το σύνολο των δανείων που οφείλονται, το 1/3 είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και μάλιστα δυστυχώς, αυτό δεν σημαίνει ότι γενικεύουμε για την ελληνική επιχειρηματικότητα, δυστυχώς κακοπληρωτές Έλληνες επιχειρηματίες. Κάποιοι των οποίων πήραν τα δάνεια και όχι απλώς δεν τα επένδυσαν στις επιχειρήσεις τους, ή τα έκαναν καταθέσεις στην Ελβετία, ή τα έκαναν ακίνητα στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, ή. Από την απάντησή σας, ότι δεν έχετε πιστεί ότι κάποιοι θέλουν να βγάλουν τους φακέλους επάνω, βλέπω μία δυσαρέσκεια για τη διοίκηση των τραπεζών. Το ερώτημα λοιπόν είναι, υπάρχει την κυβέρνηση ζήτημα διοικήσεων τραπεζών πλην μίας η οποία είναι ιδιωτικοποιημένη πλήρως, δηλαδή και έχει διοίκηση, καθώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάθε φορά βλέπουμε δυσαρέσκειες από την κυβέρνηση για το πώς γίνεται η διαχείριση. Ακόμα και η σύσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός για την πρώτη κατοικία στο Μαξίμου. Μια τέτοια δυσαρέσκεια εξέπεμψε. Κύριε Κοντάκη, δεν πρόκειται περί δυσαρέσκειας, είμαι ευθύς. Ναι. Όλοι κάνουν τις προσπάθειες που τους αναλογούν. Πρόκειται για ένα άγχος. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι το stress test των τραπεζών που επί της ουσίας ξεκινάει χθες. Τυπικά το Φλεβάρι και θα εξελιχθεί με τα αποτελέσματα τον Απρίλ. Ήρθε πιο νωρίς, είναι βασικό. Βασικό σταυροδρόμι του οδικού χάρτη για να βγει η χώρα τον Αύγουστο. Το στρες των τραπεζών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Για την οικονομία, για τις ίδιες τις τράπεζες. Και γι' αυτό ακριβώς είναι δεδομένο, πέραν του κοινωνικού άγχους που έχει υποχρέωση κάθε κυβέρνηση να έχει για τις επιπτώσεις των μέτρων, να υπάρχει και ένα άγχος για την αποτελεσματικότητα και την απόδοση κάποιων μέτρων. Δεν είμαστε δηλαδή σε μία φάση όπως ενδεχομένως πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, δεν ξέρω, που να πούμε ότι εντάξει τα ιδιωτικά χρέη από 70 δις σας γίνουν 90, δεν πειράζει, κάπου αλλού θα βελτιωθούμε. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότητα, πρέπει να κατέβει τουλάχιστον κατά 10 ή 12 μονάδες, εξ όσων εγώ γνωρίζω, χωρίς να είμαι οικονομολόγος. Εντάξει, το ποσό, το ποσοστό, το οποίο είναι πιεσμένες οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μην χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση. Έχουν γίνει τόσες ανακεφαλαιοποίησεις που τις έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, που τις έχουμε πληρώσει οι ίδιοι που καλούμαστε τώρα, κύριε Κοντάκη, να αποπληρώσουμε δάνεια σε τιμές του 2,4, 2,5, 2,6, 2,8 με μισθούς κατά 40% λιγότερους για όσους έχουν δουλειά και συντάξεις κατά 40% λιγότερους και με αντικειμενικές αξίες των περιουσιακών μας στοιχείων για όσους έχουν που θα μπορούσαν να τα δώσουν για να αποπληρώσουν κάτω από το μισό. Αυτό είναι. Εξίσωση δεν βγαίνει αυτή. Αυτή εξίσωση δεν βγαίνει. Και γι' αυτό ακριβώς, σας επαναλαμβάνω, είναι ένα άγχος. Δεν επιτιμούμε, δεν υποτιμούμε. Αντιλαμβάνεστε, δεν λέμε πως είναι, ας πούμε, οι κακοί τραπεζίτες. Δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν έχετε τι. Δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν πρόκειται περί αυτού. Επαναλαμβάνω, είναι ένα άγχος, μια κοινή μέρημνα, μια κοινή διάθεση που θέλουμε να συνεγείρει όλους. Μια και είμαστε σε αυτό πάντως, να ρωτήσω το εξής. Σας παρέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδας, ο κ. Τουρνάρας, την ενδιάμεση έκθεση. Και προκλήθηκε θόρυβος Μέγας. Έθεσε θέμα καταστατικού, πιστή στήριξη του καταστατικού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Τζανακόπουλος, για το γεγονός ότι ο κ. Τουρνάρας αμφισβητούσε μια βασική κυβερνητική επιλογή της καθαρής εξόδου, μιλώντας για προληπτική πίστοση. Προληπτική γραμμή πίστωσης. Υπάρχει για σας θέμα διοικητή Τραπέζης Ελλάδος? Για όλους μας που έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, κάθε μέρα μπαίνει ένα θέμα να προασπίζουμε αυτό το ρόλο και να ακούμε με προσοχή την κριτική που κάνουν οι υπόλοιποι, και θεσμικοί παράγοντες και ο λαός. Αυτή είναι η θέση και του κυρίου Στουρνάρα, αυτή είναι η θέση δικιά μου, με αυτό το άγχος είμαστε καθημερινά. Μένω σε αυτό, διότι είναι σαφές πως είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα πώς θα βγει η χώρα και πόσο καθαρή
και τι σημαίνει καθαρή και τι εννοεί καθένας καθαρή έξοδο. Εμείς λέμε καθαρή έξοδο χωρίς πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Εάν υπάρχουν αμφισβητήσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα στην έναρξη αυτού του οδικού χάρτη, προτού δηλαδή, κύριε Κοτάκη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διευκρινίσει εάν θα είναι μέσα ή έξω από το πρόγραμμα. Προτού συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους εταίρους πάνω στο ζήτημα της απομείωσης του χρέους, με τη γερμανική πολιτική σκηνή να φαίνεται ότι θα δώσει κυβέρνηση κατά το Πάσχα. Έτσι. Και άρα εκεί πέρα υπάρχουν ένα μείον. Προτού να γίνουν τα stress test που είπαμε και συζητήσαμε προηγούμενα τα τραπεζικά. Με αυτή την έννοια, πριν από όλα αυτά να γίνονται εκτιμήσεις οι οποίες να είναι έξω ή και αντίθετες από τη βασική κυβερνητική εκτίμηση, η οποία δεν είναι αυθαίρετη, προσέξτε το, στηρίζεται σε δηλώσεις και σε εκθέσεις όλων των διεθνών παραγόντων που έχουν σχέση με το πρόγραμμα. Το πλαίσιο είναι που, λάθος. Το πλαίσιο εγώ που εκεί μένω, δεν είναι θέμα. Το πλαίσιο, είναι λάθος όμως. Το πλαίσιο που αναφέρθηκε υπάρχει και εφαρμόζεται, αλλά το προκρίνει ο διοικητής πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε. Αφήνει εσύ. Ανοιχτό, άφησε είναι. Ανοιχτό στην έκθεση. Δεν γνωρίζω ακριβώς αν είναι δια του προλόγου και η προσωπική του, ας πούμε, γραφή, αν είναι μια εκτίμηση συνολικά της Τραπέζης Ελλάδας, είναι θέμα δικιάς του ευθύνης να το διευκρινίσει. Άφησε ανοιχτό σαφές το ζήτημα μιας ήπιας, υβριδικής ή όπως αλλιώς πιστοληπτικής γραμμής στήριξη, η οποία, για να είμαστε ευθύς, σημαίνει τέταρτο μνημόνιο. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Ναι, λόγους δικαιοσύνης. Ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος λέει, εν πάση περιπτώσει, το περιβάλλον. Χωρίς να έχει. Χωρίς να έχει στοιχεία, ναι. Αντιλαμβάνεστε, βεβαίως, που να λέει ότι αυτό είμαι υποχρεωμένος να σας το πω, να χτυπήσω την καμπάνα. Η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι θα περισσέψουν 25 δις από το πρόγραμμα, τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε σαν προληπτική γραμμή με 0,8 επιτόκιο. Και αν βγούμε με καθαρή έξοδο, το επιτόκιο μπορεί να είναι, όπως είπατε εσείς, καλό βεβαίως σε σύγκριση με το αμερικανικό, αλλά 3%, 3,5. Εκεί από το 0,8 στο 3,5 υπάρχει. Μην το διαφορά. Συζητήσουμε τώρα αυτό το ζήτημα, διότι αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι ήδη έχει υπάρξει συνεννόηση της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν και σε συμπεράσματα, ναι, του προηγούμενου Eurogroup, της δεύτερης αξιολόγησης, για υποστήριξη της εξόδου της Ελλάδας, το οποίο σημαίνει ότι ένα μέρος και όχι τα 25 τα οποία λέτε. Διότι αυτά θα απομειωθούν από το χρέος, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν, φεύγουν. Ένα μέρος από εκείνο το ποσό, μαζί με το μαξιλάρι, το οποίο φτιάχνει η ελληνική πλευρά με τις πολύ καλές εξόδους, οι οποίοι ήδη έχουν επιχειρηθεί στις αγορές, θα διαμορφώσει με αυτό που λένε buffer, αλλά και ένα μαξιλαράκι, για να μπορεί η χώρα να προχωρήσει. Δεν θα χρειαστούν τα άλλα. Να το πω και αυτό. Φαίνεται ότι η διεθνής οικονομική κατάσταση, δηλαδή οι παγκόσμιοι δείκτες, παρότι η παγκοσμιοποίηση βρίσκεται σε μια δίνη, έτσι, και πολύ μεγάλες ανισότητες παράγει και μεγάλα προβλήματα έχει. Παρ' όλα αυτά, η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την παρούσα χρόνια, το 2017 και τώρα για το 2018, και οι διεθνείς εκτιμήσεις δείχνουν ότι στο κρίσιμο διάστημα για το οποίο μιλάμε, που η χώρα θα επιχειρήσει να φύγει από αυτού του τύπου, ας πούμε, τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις, θα είναι ένα ευνοϊκό κλίμα, όπου θα μπορούν και οι επενδυτές να επενδύσουν και στα ελληνικά ομόλογα, αλλά και στις παρουσιαζόμενες ως ευκαιρίες από τις ας πούμε, αποκρατικοποιήσεις και τα λοιπά, δηλαδή από το πρόγραμμα που υπάρχει. Ναι. Δηλαδή όλα βαίνουν από ό,τι φαίνεται θετικά. Όπως επίσης και οι κοινωνικοί δείκτες. Δηλαδή, να το κλείσουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Έκλεισε με 20,5 νομίζω σήμερα, 20,7. Μας πείτε για το δείκτη ευτυχίας. Για την ανεργία θα σας πω. Όχι για το δείκτη ευτυχίας. Θα σας πω για την ανεργία πως είναι σημαντικό. Και θα σας πω πως έχει μεγάλη σημασία να παρακολουθούμε την πορεία της Πορτογαλίας, που ως μέγεθος είναι μια χώρα με τα ίδια μεγέθη, είχε τις ίδιες υποχρεώσεις, διαφορετικές ας πούμε καταστάσεις, αλλού ήταν σύν, αλλού πλην, δεν θα αναφερθώ, όλοι τα γνωρίζουμε. Έχει μια κυβέρνηση σοσιαλιστών που στηρίζεται από την αριστερά. Αυτό γίνεται ανεκτό και όχι μόνο, είναι ως ενδιαφέρον πείραμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πλέον ο Τσίπρας και η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι ως ας πούμε, φωνή βόντος εμπειρήμος στον Νότο. Και αυτό κύριε έχει Πρόεδρε, σημασία. Για να κλείσουμε το θέμα του πολυνομοσχεδίου, είχαμε χθες την
εισβολή μελών του ΠΑΜΕ στο Υπουργείο Εργασίας. Σήμερα είχαμε στο Υπουργείο των Οικονομικών αλλαγή της ταμπέλας, εντός εισαγωγικών η αλλαγή, Υπουργείο Πληστηριασμών, Φορολογίας και Χαρατσιών. Έντονη η αντιπαράθεση, μέχρι και στη Βουλή έφτασε η αντιπαράθεση για τον τρόπο με τον οποίο κινητοποιείται και εκφράζεται η δράση του ΠΑΜΕ, αποτυπώνεται. Ένα σχόλιο από εσάς. Είναι μια κυβέρνηση, κάποιες φορές μιλάμε ότι είμαστε, διότι ήμουν υπουργός αυτής της κυβέρνησης στο πρώτο κρίσιμο εξάμεινο και άλλωστε ποτέ δεν έχω κρύψει, ας πούμε, αυτή την διτή ιδιότητα που έχω και νομίζω πως έτσι περιφρουρώ και καλύτερα την καθαυτή θεσμική μου ιδιότητα ως πρόεδρου της Βουλής. Όταν πρέπει, ναι, αλλά πάντοτε με έναν τρόπο που δεν δημιουργεί προβλήματα. Αυτό το κάνετε έτσι αλλιώς και ως βουλευτή, σε πρόσωπα ή σε παρατάξεις πέραν της πολιτικής. Λέω λοιπόν ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι ανοιχτή στο διάλογο. Όχι προσχηματικά ανοιχτή, εξαντλητικά ανοιχτή. Βεβαίως υπάρχουν κάποια όρια που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για τις δυνάμεις οι οποίες είχαν πει ότι όχι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπάρξει λύση, ανεξαρτήτως το αν είχε φτάσει η χώρα εκεί που είχε φτάσει, θεωρούν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτείνει, δεν είναι ένα πεδίο που μπορεί να διαμορφώσει μια άλλη προοπτική για τη χώρα μας, αλλά ότι είναι ένα πεδίο που μόνο καταδυναστεύει και δημιουργεί προβλήματα. Άρα είναι εύλογο για δυνάμεις που έχουν μια τέτοια αντίληψη για να γυρίσουμε στην δραχμή, για να πάμε, ας πούμε, σε μια εθνική αναδίπλωση έτσι όπως την ονομάζω εγώ. Οι ίδιοι την ονομάζουν, ας πούμε, σε μια ανεξάρτητη πολιτική σε όλες τις κατευθύνσεις κτλ. Σέβομαι το πώς το ονομάζω. Είναι εύλογο για τέτοιες δυνάμεις να θεωρούν ότι σε κανένα ζήτημα δεν μπορεί, δεν πρέπει μια κυβέρνηση η οποία μάλιστα είναι στο όνομα της αριστεράς και επιμένουμε να είμαστε στο όνομα της αριστεράς να κάνει συμβιβασμό. Λοιπόν, και να θεωρούμε πάμε, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να γίνονται συμβιβασμοί. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται και γίνεται μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, στη συνδικάτα, στους δρόμους. Το να γίνεται με έναν τρόπο, ανοίγουμε τα παράθυρα, τις πόρτες, μπαίνουμε μέσα. Τώρα πια είναι εύκολο και με τα κινητά, ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν κανάλια μαζί για να πάρουν τις εικόνες που ύστερα διανθίζουν. Κατανοητός. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό πράγμα. Επιστρέψτε μου να το πάω λίγο παραπέρα. Από την άλλη δεν είναι και πολιτική αλητεία όμως αυτό. Λοιπόν, είναι μια υπερβολή. Για να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Δεν θα το λέγατε ποτέ εσείς. Όταν, κύριε Δελατόλα, μπορούσε να τα αποφύγει αυτό. Κύριε Δελατόλα, να σας πω κάτι. Είναι και αυτός ήπιος άνθρωπος, απορώ πώς το είπε αυτό και λιμουρεί και ένταση παραπάνω. Να σας πω κάτι. Είναι ενέργειες οι οποίες όμως δίνουν ένα βήμα σε άλλες ενδεχομένως δυνάμεις, πολιτικές παρατάξεις, κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν αυτή την αυτοσυγκράτηση, τον έλεγχο ή τα όρια που θέτει το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ να λειτουργούν διαφορετικά. Και δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή ήταν λάθος. Πιστεύω πως δεν έχετε κερδίσει τίποτα ούτε το ΠΑΜΕ ούτε το ΚΚΕ από αυτό. Αντίθετα, θα είχαν να κερδίσουν και θα κερδίσουν ενδεχομένως αύριο ή τη Δευτέρα, αν μπορούσαν να συμβάλλουν ώστε μαζικά οι εργαζόμενοι να δώσουν το παρόν τους για συγκεκριμένα θέματα. Επειδή έχουμε 15 λεπτά, πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις και για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Και πριν έρθουμε στα ζητήματα στη σχέση με την Τουρκία, με τον Τούρκο αξιωματικό, το άσυλο, έχουμε και το θέμα με το ΜΕΓΑ, το οποίο δεν θα συμμετάσχει. Βρίσκει ένα άδοξο τέλος έτσι η υπόθεση αυτή, δεν θα συμμετάσχει στην. Καλά, το έχει βρει εδώ και 1,5 χρόνο το άδοξο τέλος. Δεν είναι. Για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό των. Δεν επιχαίρω, να με σαφήσετε. Του ακτιβισμού. Να ζητήσω το σχόλιο σας και για τον τρόπο δράσης από την οργάνωση Ρουβίκονας. Ο Ρουβίκονας είναι ένας πονοκέφαλος και ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιείται για την κυβέρνηση. Σας προβληματίζει. Ανάλογα με τη δράση που έχει κάθε ομάδα και ανάλογα με το πώς βλέπουν τους ακτιβισμούς, δηλαδή με βία, για να είμαι σαφής, όταν ασκείται βία εναντίον προσώπων, καταστημάτων ή ιδιοκτησιών, εντάσσονται αυτές οι ενέργειες σε άρθρα του ποινικού κώδικα. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Μην το συζητάμε. Και αυτό αφορά όλους. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είμαι της αντίληψης, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ούτε είναι αυτή η κυβέρνηση της αντίληψης της λεγόμενης μηδενικής ανοχής, δηλαδή να στοχοποιεί μια ομάδα
ανθρώπων και στο οτιδήποτε κάνουν, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούν βία, αλλά ρίχνουν ένα τρικάκι ή φωνάζουν κάτι ή κάνουν έναν άλλο ακτιβισμό, να θεωρούν και να συμψηφίζουν ότι είναι αυτό. Διότι ο τομέας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών είναι κάτι άλλο στο οποίο δοκιμάζεται η αριστερά. Εντάξει, και δεν πρέπει να το παραβλέπουν αυτό και όσοι. Δηλαδή, κύριε σήμερα, Πρόεδρε, να σας πω τώρα. Σας άρεσε προχτές που δεν μπόρεσατε να μιλήσατε στον Κεραμικό. Τι θα πει αν μου άρεσε, κύριε Κοτάκη. Δηλαδή που δεν αυτό, αυτό σημαίνει πολιτική αντιπαράθεση. Δεν μου άρεσε καθόλου και πιστεύω πως ήταν πολύ μεγάλο λάθος των παιδιών. Διότι παιδιά ήταν φοιτητές από το Βόλο που εξοβελίστηκαν από την κατάληψη κτηρίου του Πανεπιστημίου που είχαν, διότι έγινε επέκταση με το ΕΣΠΑ των χώρων του Πανεπιστημίου. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος το ότι ήρθαν και κατέλαβαν μάλιστα ένα κομματικό κτίριο νοικιασμένο από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν άφησαν να γίνει εκδήλωση. Από πού που να μου αρέσει. Δεν είπα ότι μου άρεσε, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι 300 άτομα μείναν απ' έξω, οι μεν είπαν τα συνθήματά τους, οι δε δώσανε το δικό τους σήμα, δεν παρενέβη η αστυνομία, στο τέλος φύγανε. Υπήρξε καταδίκη εκ μέρους βεβαίως από δοκιμασία, εκ μέρους και του κόμματος και από εμάς εκεί, αλλά μέχρι εκεί, κύριε Κοντάκη. Α, δεν μιλήσατε όμως. Αλλά μέχρι. Βεβαίως, βεβαίως. Και δεν είναι θετικό αυτό, διότι δεν έχει συνηθίσει η αριστερά τουλάχιστον, και όχι μόνο, θα έλεγα και άλλες δυνάμεις, να παρεμποδίζουν τον λόγο και τον διάλογο, ούτε σε κλειστούς χώρους, ούτε σε ανοιχτούς. Είναι μια πολύ λάθος νοοτροπία. Έλεγα όμως για το θέμα των δικαιωμάτων και κρατήστε το. Η συζήτηση που είναι για τη Σαρία πριν δύο μέρες, η συζήτηση που έγινε για τους ψυχικά πάσχοντες που συμμετέχουν πλέον με πλήρη εργασιακά δικαιώματα στην εργασία και όλα τα προηγούμενα που γίναν για τα σύμφωνα συμβίωσης κλπ. Κλπ. Είναι μια ολόκληρη παρακαταθήκη, επειδή μιλάγατε για μνημόνια κτλ. Προηγούμενα, κύριε Κοτάκη, και είναι κάτι που μας ενοχλεί διότι συμβαίνει. Άρα μας ενοχλεί. Λογικό, δεν. Λοιπόν. Είναι μια παρακαταθήκη αριστερής πολιτικής και παρέμβασης, η οποία γίνεται αυτά τα τρία χρόνια, η οποία είναι θετική για τη χώρα, την εισάγει, ας πούμε, στο πιο προχωρημένο πλαίσιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Και μεθαύριο θα έρθει και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών. Λοιπόν, είναι σημαντικά θα πράγματα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα γινόταν εάν δεν ήταν αυτή δεν η κυβέρνηση. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Με την Κωνσταντινούπολη θα επιστρέψουμε διαφορετικά όμως και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με κάποια σχόλια, με κάποιες θέσεις στον ευρωπαϊκό τύπο για την υπόθεση της αναστολής του ασύλου του Τούρκου αξιωματικού εδώ στη χώρα μας. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Δύο αχώριστες φίλες. Ένας ερμητικός κύκλος. If you're not the best, then don't waste my time. I don't like you. Get over it. Απ' έξω, δελεαστικός και αστραφτερός. Something was weird at that party. Από μέσα, διεφθαρμένος.